Κυρίες και κύριοι φίλοι συνδρομητές της ΣΥΤΑ Vision, έχουμε επιστρέψει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ σε αυτό τον τέταρτο ημιτελικό ανάμεσα σε ΕΘΑ και ΑΠΟΕΛ. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι. Είχαμε δύο φορές break στην έδρα. Πρώτα ξεκίνησε η ΕΘΑ κερδίζοντας το γειτονικό Λευκό Θεό το ΑΠΟΕΛ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι σε αυτή τη σειρά των αγώνων. Σε ένα παιχνίδι όπου η ΕΘΑ κέρδισε με 7 πόντους διαφορά, 65-72. Ήρθε το break από το ΑΠΟΕΛ σε ένα δραματικό παιχνίδι εδώ στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία με 70-72 νίκη για τους γαλαζοκίτρινους. Στον τρίτο αγώνα ήταν το παιχνίδι το οποίο ήταν το πιο καθαρό από όλο όσο αφορά την διαφορά στο σκορ. Το ΑΠΟΕΛ που κέρδισε εύκολα 71-52 και πλέον η σειρά έχει φτάσει στον σημερινό τέταρτο ημιτελικό αγώνα, όπου μπορεί να κριθεί και το εισιτήριο για, για τον τελικό, για την παρουσία του ΑΠΟΕΛ εκεί αν κερδίσει. Αν όχι, αν η ΕΘΑ πάρει τη νίκη, είναι αυτή που θα στείλει σε πέμπτο αγώνα την ημιτελική σειρά και όλα θα κριθούν την ερχόμενη Πέμπτη στο Λευκό Θεό. Η ΕΘΑ, η οποία στην πεντάδα που έχει στο αρχικό σχήμα ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης, έχει επιλέξει τους Κάιλς, Ρος, Ράσελ, Τόμιτς και τον Μασάμπα. Για το ΑΠΟΕΛ οι πέντε πρώτοι είναι ο Νεοφίτου, ο Γουτς, ο Σιζόπουλος, ο Τάτ και ο Μιχάλης Κακιούζης. Η ΕΘΑ που έχει κατοχή με τον Ράσελ σε προσπάθεια επίθεσης, η μπάλα που είναι στα χέρια του Τόμιτς, σουτ από τον Ρος χωρίς επιτυχία, το rebound εύκολα από τον Νεοφίτου. Και πρώτο καλάθι στον αγώνα είναι για το ΑΠΟΕΛ. 2-0 στην προσπάθεια από τον Τάτ και έχουμε και στην εξέλιξη επιθετικό φάουλ. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι είναι από τον Κεν Τάτ. Άρη, λοιπόν, έχουμε δει μέχρι τώρα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι σε αυτή τη σειρά των ημιτελικών αγώνων. Και περιμένουμε ένα παιχνίδι αξιώσεων σήμερα και για τις δύο ομάδες, αφού έδειξαν ότι είναι ικανές και οι δύο για να φτάσουν εύκολα ή δύσκολα στη νίκη, στο ροζ φιλαγόνος. Ναι, πλέον οι δύο ομάδες παίζουν με ανοιχτά χαρτιά, όπως μας είπαν και οι προμονητές των δύο Άλκη. Και ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης για την ΕΘΑ και ο Θανάσης Παπαχατζής. Ο Κακιούζης για τρεις, άστοχος. Ναι, γνωρίζουν το ρόστερ του αντιπάλου και πλέον ξέρουν τα θετικά και τα μειονεκτήματα της κάθε ομάδας και νομίζω πως εκεί θα πρέπει να χτυπήσουν τον αντίπαλο. Είδαμε πως το ΑΠΟΕΛ προσπαθεί να αγωνιστεί και να παίξει με inside game με αλληλοβοήθειες στους guard. Κάτι τέτοιο έκανε στον προηγούμενο αγώνα στο Λευκό Θεό. Δεν βγήκαν τα σουτ τα μακρινά για την ΕΘΑ. Για τρεις υποπίεση, εύστοχος. Το πρώτο τρίποντο από τον Κάιλς. Ναι. Εδώ θα βγει το πρώτο σουτ όταν άρχισε η άμυνα του ΑΠΟΕΛ να βγει πάνω στον Κάιλς, που είναι από τα ακριτήρια, τα επιθετικά κριτήρια για την ομάδα της Εγκομής. Και εκεί είναι ένα στοίχημα για τον ΑΠΟΕΛ, πόσο θα μπορέσει να καθυλώσει τα επιθετικά του της ΕΘΑ σήμερα. Γιατί αυτό το έπραξε το στο Λευκό Θεό. Γι' αυτό το λόγο άνοιξε η ψαλίδα διαφοράς στο προηγούμενο παιχνίδι. Το 71-52 όσον αφορά την τρίτη μεταξύ τους αναμέτρηση. Ένα παιχνίδι που η ΕΘΑ είχε πολύ φτωχά στατιστικά έξω από την γραμμή στα τρίποντα. Μόλις 5 τρίποντα έφτωχα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έκανε πολλές προσπάθειες η ομάδα της Εγκομής, χωρίς πάντως να τα καταφέρει. Να πούμε ότι οι διαιτητές Άρη στο σημερινό παιχνίδι είναι δύο Ελλαδίτες. Ναι, ο Τάσος Πιλοίδης είναι πολύ γνωστός στο ελληνικό κοινό. Βέβαια. Από τα παιχνίδια που έχει διαιτεύσει στην Α1. Ο Νίκος Σόμος και ο Χαράλαμπος Σάντος από την Κύπρο, δικός μας. Λοιπόν, αυτή είναι η τριάδα των διαιτητών, ενώ το ΑΠΟΕΛ κερδίζει εύκολα σχετικά την μπάλα και ο Μιχάλης Κακιούζης αφήνει με lay-up την μπάλα μέσω ταμπλό στο καλάθι της ΕΘΑ. 3-4 εκ νέου προβάδισμα για τον ΑΠΟΕΛ. Όλα αυτά βέβαια πολύ νωρίς το παιχνίδι, μόλις 7:34, με τους δύο προπονητές όρθιους συνεχώς να δίνουν οδηγίες, τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη και τον Θανάση Παπαχατζή. Η ΕΘΑ με κατοχή μπάλας, ο Μασάμπα, ο Τόμιτς, το κόψιμο, ο Κακιούζης θα πάρει το rebound, η μπάλα είναι για την ομάδα της Εγκομής. Δίστασε εδώ αρχικά ο Ράσελ να πάει κατευθείαν στο καλάθι και βρήκε την ευκαιρία να κλείσει το διάδρομο ο Μιχάλης Κακιούζης εδώ ξανά. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Ο Φέρκισον, με συγχωρείτε. Λοιπόν. Πάλι ο Κακιούζης στο rebound για το ΑΠΟΕΛ, εύκολα αυτή τη φορά. Σε χαμηλά επίπεδα το σκορ μέχρι στιγμής, 3-4. Παίζουμε ένα τρίλετο στον αγώνα με χώρο Τάτ. Κάνει και το λάθος. Η μπάλα πάλι για την γηπεδούχο ομάδα. Και εδώ δεν περίμενε ο Γουτς την πάσα
αφού πήρε πάνω την άμυνα ο Τατ. Και η ΕΘΑ παίρνει την κατοχή. Με τον Μασάμπα να τρέχει εκτός γηπέδου, γιατί δεν υπάρχουν ballboys σήμερα εκεί, για να φέρει την μπάλα. Σε αντιστρόφως ανάλογη πορεία σε σχέση με το παιχνίδι του Λευκοθέου, γιατί εκεί είχαμε κόσμο, από Ελ είχε παλμό. Κάτι που βοήθησε την γαλαζοκίτρινη ομάδα στο να πάρει μια εύκολη νίκη, όπως ήρθε το προηγούμενο παιχνίδι της Παρασκευής. Εδώ ένα drive και foul το κάνει λογικά ο Σιζόπουλος. Αυτό δίνει οι διαιτητές. Λοιπόν, αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Για πρώτη φορά στη γραμμή των Βολών η ΕΘΑ με τον Ράσελ. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο σκορ. Πρώτο, δεύτερο φάουλ μάλλον του Σιζόπουλου στο παιχνίδι. Άστοχος ο Ράσελ στην πρώτη του βολή. Με τον Θανάση Παπαχατζή να ετοιμάζεται για αλλαγή. Πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Ναι, με τον θα πάρει Evans. Τον Evans μέσα, ναι. Ναι. Μέσα η δεύτερη βολή, προσπάθεια από τον Ράσελ. Όλα τέσσερα τώρα στο Ελευθερία. Να λοιπόν η πρώτη αλλαγή για το Αποέλ, με τον Σιζόπουλο να βγει εκτός και τον Evans να παίρνει θέση στο παρκέ. Και αυτό διότι ήρθαν πολύ γρήγορα δύο φάουλ από τον Σιζόπουλο νωρίς-νωρίς, αυτά τα πρώτα τρία και κάτι λεπτά του αγώνα. Ναι, και σε σχέση με το ρόστερ της ΕΘΑ, σαφώς και το Αποέλ υπερτερεί σε αυτόν τον τομέα από τον Μπάγκο, γι' αυτό και θα βλέπουμε περισσότερο rotation από τον Θανάση Παπαχατζή. Κακιούζης με προσπάθεια από τον Εύαν στο rebound, καλάθι για το Αποέλ, 4-6. Προβάδισμα πάλι για τους φιλοξενούμενους, ο Μασάμπα. Τεχνίδι με μικρή διαφορά προς το παρόν στο σκορ και λογικό. Είμαστε πάρα πολύ νωρίς στην αναμέτρηση. Προσπάθεια του Μασάμπα, ήρθε το φάουλ. Από τον Νεοφύτου χαμηλά. Πρώτο φάουλ από τον Νεοφύτου στο παιχνίδι. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Προσπάθεια του Μασάμπα, πήρε έξυπνα το φάουλ και πάει στην γραμμή των Βολών. Ο γκάρ της ΕΘΑ. Τρεις πόντους έχει ο Κάιλς για τους γηπεδούχους. Ένα πόντο από βολή νωρίτερα ο Ράσελ. Πρώτη βολή μέσα από τον Μασάμπα. Μέσα και η δεύτερη, 6-6. Δύο πρώτοι πόντοι στο παιχνίδι για τον Μασάμπα. Και το Αποέλ είναι πλέον αυτό που έχει την επίθεση. Με τον Τατ να κρατάει μπάλα παρά την πίεση του Μασάμπα. Ζήτησαν φάουλ. Ο Γουτς υπό πίεση. Η μπάλα είναι για την ΕΘΑ. Είναι κάτω. Να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού από πλευράς ΕΘΑ. Εδώ είναι η προηγούμενη προσπάθεια με τον Κάιλς και τον Γουτς. Με το αριστερό χέρι. Ναι, ναι, βρήκε το πρόσωπο τον. Να το, εδώ είναι. Φάνηκε καλύτερα σε αυτό το replay. Χτύπησε με τον αγκώνα τον Κάιλς στο πρόσωπο ο Γουτς και γι' αυτό σωστά το σφύριγμα είναι υπέρ της ομάδας Σέγκονης. Προγραμμένη επίθεση με τον Μασάμπα. 6 λεπτά για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Στο 6-6 το σκορ. Ο Μασάμπα, ο Κάιλς για 3, υποπίεση μέσα. 9-6 για πρώτη φορά προβάδισμα στο παιχνίδι για την ΕΘΑ στο συν 3 η γηπεδούχη. Με δύο τρίποντα του Κάιλς. Η 6 από τους 9 πόντους από τον πρωτεργάτη των περισσότερων επιθέσεων της ΕΘΑ. Κακιούζης θέλει να απαντήσει με δύο τελικά. Το σκέφτηκε για να κάνει την προσπάθεια για τρίποντο. Μάχες στον αέρα με τον Ράσελ να κερδίζει τελικά. Να τρέξει για να βγάλει μπροστά την ΕΘΑ και η μπάλα είναι για το Αποέλ. Έχασε το κοντρόλ εδώ ο Ράσελ. Βιάστηκε να κάνει μόνο την τελική προσπάθεια. Και κλείνοντας τον δρόμο Νεοφύτου πήρε, κέρδισε την κατοχή για το Αποέλ. Πάντως βλέπω έναν γρήγορο ρυθμό, Άλκη. Δεν ναι. Διακόπτεται. Γι' αυτό και τα λάθη πάντως, Άρη. Ναι. Υπάρχει μεν γρήγορο ρυθμό. Έχουν γίνει αρκετά λάθη μέχρι, για το χρονικό διάστημα που παίζουμε μέχρι στιγμής για τις δύο ομάδες. Ο Κακιούζης, η προσπάθεια, η πάσα. Υπάρχει επιθετικό. Βήματα από τον Evans. Να δούμε την προηγούμενη φάση με τον Τατ και τον Μασάμπα. Εκεί ζήτησαν φάουλ της ΕΘΑ. Το παιχνίδι να συνεχίζεται και στη συνέχεια να έχουμε βήματα. Ο Μασάμπα τα λέει με τον διαιτητή για την προηγούμενη φάση, αυτή που μόλις είδαμε στο replay. Με την ΕΘΑ να έχει κατοχή μπάλας. Πάλι ο Κάιλς. Μασάμπα. Ο Τόμιτς. Ο Ρος με πλάτη. Ο Ρος με πλάτη. Ο Ράσελ.
Ωραία προσπάθεια και πολύ όμορφο καλάθι από τον Ράσελ. 11-6 στην μέγιστη διαφορά. Στη μέγιστη τιμή διαφορά τώρα στο παιχνίδι. Στο συν 5 η ΕΦΑ. Και έχουμε συμπληρώσει σχεδόν τα μισά του πρώτου δεκαλέπτου. Κακιούζης. Το ΑΠΟΕΛ που ψάχνει απάντηση σε αυτό το σερί που πάει να φτιάξει η ομάδα της ΕΦΑ. Κακιούζης, ωραία κίνηση. Το rebound από τον Νεοφύτου. Πάλι ο Κακιούζης, μάχες εκεί. Τώρα το φάουλ στον Μιχάλη Κακιούζη. Από τον Τόμιτς. Δυνατές μονομαχίες, γερά παιδιά, ψηλά κορμιά. Με τον Μιχάλη Κακιούζη να βγαίνει νικητή στην προηγούμενη φάση. Ναι, και το... να έρχεται για πρώτη φορά στη γραμμή το φάουλ του Ράιμοντ Ράσελ Αλκή, το δεύτερο για τον Ράσελ. Και αυτό ετοιμάζει τον Αναστασιάδη, θα τον βάλει σε πολύ λίγο στο παιχνίδι ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης. Θα κάνει την πρώτη αλλαγή ΕΦΑ. Και αυτό σίγουρα δημιουργεί πονοκεφάλαιο στον Λιβαδιώτη, καθώς ο Ράσελ μπορεί να βοηθήσει την ΕΦΑ κυρίως επιθετικά. Για την ώρα ο Κακιούζης μειώνει στους 3, 11-8. Το σκορ και έρχεται από τον πάγκο Αναστασιάδης για να δώσει φυσικά φρεσκάδα στην ΕΘΑ και πολύτιμες αναπνοές στον Ράσελ. Έτσι, που πάει με δύο φάουλ στον πάγκο της ομάδας της Έγκομης. Οι δύο ομάδες που έχουν από τρία φάουλ σε αυτά τα πρώτα 6 και κάτι λεπτά, μάλλον 6 παρακάτι λεπτά που παίζουμε. 4 και 22 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Προσπάθεια τον Αναστασιάδη, υπάρχει σφύριγμα. Φάουλ του Evans. Για την ΕΘΑ, ναι, το φάουλ είναι του Evans. Ναι, το πρώτο του, έτσι, πρώτο φαουλ. Πρώτο φαουλ του Evans και 4 ομαδικά για την ομάδα της Έγκομης. Λοιπόν, και πάει για διπλή αλλαγή ο Θανάσης Παπαχατζής. Θα βάλει τον Κούνα και τον Ρόμπερτσον, θα βγει ο Νεοφύτου και... Τα πρώτα βιολιά της προηγούμενης αναμέτρησης κόντρα στην ΕΘΑ για τον ΑΠΟΕΛ. Ο Τατ και ο Νεοφύτου βγαίνουν και πέρασε, όπως είπε Γάρη, στα δύο... 16 και 12 πόντους πέτυχαν, ναι, στο προηγούμενο παιχνίδι Κουνάς και Ρόμπερσον. Ο Ρόμπερσον που θυμίζουμε πως το προηγούμενο παιχνίδι εδώ στο Λευκό Θεό έλειπε. Στη νίκη του ΑΠΟΕΛ με 2 πόντους. Για 3 μέσα. Ωραίο τρίποντα από τον Ρος. Πρώτη 3 πόντοι στον αγώνα για τον Ματ Ρος, τον forward της ΕΘΑ. Και πάλι ανεβαίνει διαφορά στο συν 6 τώρα για τους γηπεδούχους. Αν δεν κάνω λάθος, Άλκη, με διορθώνεις, είναι το τρίτο εύστοχο τρίποντο στις 4 προσπάθειες για τους γηπεδούχους. Με 2 τρίποντα του Κάλης και ένα του Ρος. Οπότε ξεκινά ιδανικά από τα 6.75 η ομάδα της ΕΘΑ. Στο σημείο που είναι πολύ δυνατή και τη στήχησε στην προηγούμενη αναμέτρηση. Ακριβώς. Εδώ έγινε το λάθος, θα κλέψει ο Κακιούζης. Πάλι ο Μιχάλης Κακιούζης. Ρόμπερτσον, ο Γουτς με πλάτη, μέσα πρώτο τρίποντο για το ΑΠΟΕΛ στο παιχνίδι. Πάνω που λέγαμε για τρίποντάρι για την ΕΘΑ. Ήρθε η απάντηση από τον Βασίλη Κουνά, ένας παίκτης που έχει το τρίποντο, ο Κύπριος Διεθνής. Ποιος, όπως είπες σωστά, είπε στο προηγούμενο παιχνίδι πέτυχε 16 πόντους. Να δω τα στατιστικά του. Είχε 2 στα 3 τρίποντα. Με 66% ευστοχία στο προηγούμενο παιχνίδι ο Βασίλης Κουνάς. Και το δεύτερο φάουλ του Evans αφήνει τον Αμερικάνο Γκάρτ εκτός παιχνιδιού. Επιστρατεύεται εκ νέου ο Νεοφύτου. Και έχουμε άλλα 3 και 9 για την λήξη του πρώτου δεκαλεπτού. Πάνε στην γραμμή γηπεδούχοι, καθώς το ΑΠΟΕΛ έχει φτάσει τα 5 ομαδικά φάουλ. Έτσι ακριβώς, με τον Τόμιτς να είναι στις βολές, να ευστοχεί στην πρώτη, να πηγαίνει το σκορ στο 15-11. Περιμένουμε και την δεύτερη βολή από τον Σέρβο, μέσα και αυτή 16-11. 3 και 9 για το πρώτο δεκάλεπτο. Σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι όπως εξελίσσεται, η ΕΘΑ έχει πάρει το προβάδισμα, το ΑΠΟΕΛ τρέχει πλέον να ακολουθήσει στο σκορ και θα καταφέρει να μειώσει εκ νέου με τον Γουτς, με κοντινό εύκολο καλάθι. Με τράιβ του Νεοφύτου και αφού πήρε την μπάλα κάτω από το καλάθι, ήταν λογικό σέντερ να αφήσει την μπάλα με ευκολία στο καλάθι. Ο Γουτς το έπραξε. Με το πιο ψηλό παίκτη στο παρκέ ούτως ή άλλως, τον ύψους 2-11 Άντωνι Γουτς. Ήταν εύκολα τα πράγματα εκεί. Εδώ είχαμε άστοχο σουτ 3 πόντων από τα 7,5 μέτρα του Αναστασιάδη και ακολούθως ο ίδιος παίκτης σταματά τον Κουνά με φάουλ. Περιμένουμε να
δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με τον Νεοφύτου. Κακιούζης. Ο Εβανς, ο Γούτζι, ορθώνω. Ο Κουνάς. Θα βρει το χώρο. Υπάρχει φάουλ. Η μπάλα είναι για την ΕΘΑ. Είναι επιθετικό φάουλ. Φάουλ είναι από τον Ρόμψον. Όχι, διορθώνω. Είναι από τον Γουτς. Ναι, από τον Γουτς. Πρώτο του φάουλ. Το σκριν δεν ήταν... Έχει δύο φάουλ μέχρι τώρα. Ναι, όντως ήταν από τον Γουτς. Έχει δύο φάουλ από πλευράς Αποέλ ο Εβανς. Αλλά δύο φάουλ έχει ο Σιζόπουλος. Ενώ από πλευράς ΕΘΑ δύο φάουλ έχει μέχρι στιγμής ο Ράσελ. Ωραία μπαλιά και πολύ όμορφο καλάθι από τον Ρος, ο οποίος φτάνει στους 5 πόντους και πάει τη διαφορά στο συν 5, 18, 13 για την ΕΘΑ. Δεν δούλεψαν οι αλλαγές στην άμυνα, γιατί ο Βασίλης Κουνάς έμεινε εκτεθειμένος με τον Ρος, που τον πρόλαβε στα βήματα. Έτσι πέτυχε τον καλάθι ο Ρος. Άστοχος ο Κακιούζης στο rebound. Καλάθι για το Αποέλ 18-15. Λιγότερο από 2 λεπτά πλέον. Στο συν 3 η ομάδα της Έγκομης. Ο Ρος, ο Αναστασιάδης θα βρει το χώρο. Ωραία προσπάθεια, το rebound από τον Κάιλς. Αυτό θα βάλει ένα εύκολο καλάθι για να φτάσει στους 20 πόντους η ΕΘΑ. 1:40 πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Έχει έρθει να αναμετρήσει ο Βέρκιουσον και αυτό δίνει επιπρόσθετο ύψος στην ομάδα της Έγκομης. Ο σέντερ της ΕΘΑ εδώ βοήθησε περισσότερο τον Κάιλς στο να πάρει την μπάλα, καθώς δεν πήγε κανένας κοντά του. Και εδώ έχουμε μαρκάρισμα με το γόνατο, με το δείχνει γόνατο. Ο κύριος Σάντος από τον Ρος τον Γουτς. Έτσι, και πάει στις βολές. Ναι, πάει στα 5 φάουλ και η ομάδα της Έγκομης, οπότε πάει στις βολές ο Γουτς. Να προσπαθήσει να μειώσει εκ νέου στους 3 πόντους. Του Ρος. Έτσι ο Ρος και ο Ράσελ πρέπει να προσέξουν για τη συνέχεια. Ο Ρος θα βγει νομίζω, είναι κοντά εκεί στον Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Αν δεν βγει τώρα, πιθανότητα σε πολύ λίγο. Λοιπόν, πρώτη βολή από τον Γουτς, εύστοχη. Πάμε και για τη δεύτερη βολή από τον Αμερικανό σέντερ. Μέσα και αυτή. 20-17. Λοιπόν, να η αλλαγή. Έξω ο Ρος, μέσα ο Ζαχαρίου. Βλέποντας και τον Ρος να συμπληρώνει δύο φάουλ, αναγκάζεται ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης να προχωρήσει αμέσως αυτή την αλλαγή. Μασάμπα. Αναστασιάδης. Ο Ζαχαρίου. Βήματα. Σωστό το σφύριγμα. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Τα βήματα, σωστό το σφύριγμα από τον Νίκο Σόμο, τον Ελλαδίτη ρέφερι. Είχαμε δύο Ελλαδίτες, ο Τάσος Πιλοίδης και ο Νίκος Σόμος. Και ο δικός μας ο Χαράλαμπος Σάντος για τρεις. Μέσα ο Κακιούζης και θα ισοφαρίσει στα 55 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Το Αποέλ καλύπτει ένα χάντικα ψήν 5 που είχε χτίσει η ΕΘΑ. Και είναι πλέον στα 22 ομάδες του Αποέλ που μπορεί να πάρει και το προβάδισμα και θα το κάνει εδώ. Όχι, πολύ ωραία άμυνα με τις μάχες στον αέρα και τον Κάιλς να παίρνει από τον Κουνά. Φάνηκε ότι θα μπορούσε ο Ρόψον αρχικά και ο Κουνά στη συνέχεια να πετύχουν το καλάθι για το Αποέλ. Δεν έρχεται αυτό. Η ΕΘΑ που έχει πλέον εκ νέου την κατοχή και την μπάλα. Φέργιουσον. Θα πάρουν το Αποέλ με βήματα. Δεκαεφτά δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Άλκη και τα σχετικά πολλά τρίποντα που πέτυχαν οι δύο ομάδες παίρνουν το σκορ στο 20-20. Διαμαρτύρεται και ο κύριος Θανάσης Παπαχατζής για τα προηγούμενα βήματα. Αλλάζουν την απόφαση οι διαιτές. Παίρνει πάνω του την απόφαση ο κύριος Σόμος και είναι αυτός που θα αλλάξει την απόφαση δίνοντας τώρα... μπάλα στο Αποέλ και εξηγώντας τον κύριο Παπαχατζή. Βλέπουμε και τον κύριο Πιλοίδη στο πλάνο μας. Ναι, εξηγούσε νωρίτερα στον Μασάμπα τι συνέβη και ακριβώς. Ναι, τα λέει και με τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη και είναι με τον Μασάμπα, να ο coach της ΕΘΑ και ο coach του Αποέλ. Βλέπετε και αυτοί ζουν πολύ έντονα το παιχνίδι και λογικό είναι αυτό. Είναι ο τέταρτος ημιτελικός. Είπαμε, κρίνεται το εισιτήριο αν κερδίσει το Αποέλ. Αλλιώς πάμε σε πέμπτο αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Λοιπόν, 17 δευτερόλεπτα. Όχι, πρέπει να γυρίσει πίσω το χρονόμετρο γιατί κύλησε
ένα δευτερόλεπτο και κάτι. Ήταν 17 και κάτι. Ήταν 17-7, τον έλεγε. Ήταν 17-7-15-8, άρα σχεδόν 2 δευτερόλεπτα. Κύλης, θα πρέπει να διορθωθεί νομίζω αυτό. Και θα το δούμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, θα μπει στο παρκέ ο Σιζόπουλος για να βγει εκτός ο νεοφύτου. Όλα αυτά και ενώ το παιχνίδι μας είναι στο 20-20 με την πιθανότητα τελευταία επίθεση αυτό το δεκάλεπτο να είναι για το ΑΠΟΕΛ. Γίνεται όμως το λάθος, κάθισε πάρα πολύ μπάλα ο Σιζόπουλος και αυτή θα περάσει στην κατοχή της ΕΘΑ. Λοιπόν, που αλλάζει σε δευτερόλεπτα κατοχή τρεις φορές η μπάλα με την λαθασμένη απόφαση των διαιτητών. Το λάθος από πλευράς ΑΠΟΕΛ και τώρα η ΕΘΑ είναι αυτή που έχει την επίθεση. Με τον Μασάμπα, για να δούμε αν θα πάρει πάνω του τη φάση. Και πήγε εντυπωσιακό κάρφωμα. Έχουμε τι τώρα. Φάουλ από το Σιζόπουλο. Από το Σιζόπουλο όμως είναι τώρα. Τώρα να δούμε από το Σιζόπουλο, γιατί αν είναι από το Σιζόπουλο είναι το τρίτο. Ναι. Ο Σιζόπουλος ξανασηκώθηκε. Εδώ. Όχι, ξανασηκώθηκε. Δεν είναι από το Σιζόπουλο, είναι από τον Woods. Αυτός κάνει το φάουλ. Δεύτερο για τον Woods στο παιχνίδι. Γι' αυτό ήθελα να δω το replay. Λοιπόν, και ο Τσούπ. Παίρνει και αυτό στο παρκέ. Η ΕΘΑ που είναι στη γραμμή των βολών με τον Ράσελ, με τον Κάιλ, διορθώνω. Έχει την ευκαιρία να πάει τη διαφορά στο συν 2. Όλα αυτά 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Μέσα η πρώτη βολή από τον Κάιλ στο 21-20. Κάιλ στους 9 πόντους με αυτό που πέτυχε τώρα και θα γίνει ο πρώτος παίχτης με διψήφιο αριθμό πόντων στο παιχνίδι. 10 πόντους για τον Κάιλ, σχεδόν τους μισούς για την ομάδα της Έκομης αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. 2 δευτερόλεπτα, η μπάλα θα μείνει στα χέρια των παίκτων του ΑΠΟΕΛ. Τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο, ένα σκορ αρκετά υψηλό. Αυτό που είπε και ο Άρης πριν, είχε βάση, έχει απόλυτη βάση με δεδομένο ότι οι δύο ομάδες έχουν ευστοχήσει σε μεγάλο βαθμό εκτός των 6.75. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Το ΑΠΟΕΛ είναι στο παρκέ, περιμένουμε και την ΕΘΑ. Έχοντας τα στατιστικά του πρώτου δεκαλέπτου στα χέρια μας. Λοιπόν, από πλευράς ΕΘΑ, 10 πόντους ο Κάιλς, πρώτος με διψήφιο αριθμό πόντων στο σημερινό παιχνίδι. Ο Ρος με 5 πόντους, 3 πόντους έχει ο Ράσελ, από 2 ο Τόμιτς και ο Μασάμπα. Αυτή είναι η σκόρερ για την ομάδα της Έγκομης. Για το ΑΠΟΕΛ πρώτο σκόρερ ο Άντωνι Γουτς, μάλλον ο Μιχάλης Κακιούζης με 9 πόντους, 4 έχει ο Γουτς, 3 ο Βασίλης Κούνας, από 2 ο Τατ και ο Τζέρι Εύανς. Ένα δεύτερο δεκάλεπτο που μόλις έχει ξεκινήσει με την ΕΘΑ και τον Μασάμπα, η πάσα, πάρα πολύ ωραίο κάρφωμα. Highlight από τα πρώτα που κρατάμε έτσι για να τα έχουμε στο τέλος από τον Φέργκισον. Αρχοντικό καρφωμάρι. Ναι, και να πούμε ότι ανέφερε ο Θανάσης Παπαχαντζής στο time-out κατά την ανάπαυλα των δύο δεκαλέπτων. Ο κύριος Παπαχαντζής δεν θέλει αυτά τα drive, τα εύκολα που έκανε η ομάδα της ΕΘΑ περνώντας την μπάλα κάτω από το καλάθι, να περνούν συνεχώς χωρίς να έχουν αντίπαλο μπροστά τους. Θέλουν να βάζουν πίεση στην μπάλα οι καλαθοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ για να μην δημιουργούνται ρήγματα στο ζωγραφιστό. Αυτό ήταν τουλάχιστον το παράπονά τους σε σχέση με την άμυνα που κάνει σήμερα το ΑΠΟΕΛ, ενώ κατά δεύτερο λόγο στην επίθεση νομίζω πως εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα. Βγαίνει καλύτερα το επιθετικό κομμάτι του ΑΠΟΕΛ και θέλει να συνεχίσει ασφαλώς με καλά σουτ στην πορεία του αγώνα. Βλέποντας το εντυπωσιακό κάρφωμα του Φέργκισον νωρίτερα, η ΕΘΑ που έχει πάει στην γραμμή των βολών με το Μασάμπα να είναι άστοχο στην πρώτη και να ευστοχεί στη δεύτερη στο 25-20. Μάλλον της Έκομης ξαναπάει τη διαφορά στους 5 πόντους. Κάτι που έκανε σχεδόν σε όλο το πρώτο δεκάλεπτο από το 7 και μέχρι τα τελευταία 2 λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου. Ισορρόπησε τα πράγματα το ΑΠΟΕΛ στην συνέχεια. Θυμίζω ότι η πρώτη περίοδος έληξε με σκορ 22-20 για τους γηπεδούχους. Όλα αυτά, πλέον είμαστε στα 9 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Δεν αλλάζει κάτι στο σκορ, στο 25-20. Υπήρξε φάουλ πρώτο στο παιχνίδι για τον Ρόμπερτσον πριν από δευτερόλεπτα. Ο Κάιλς, ο Μασάμπα, Φέργκισον,
για τον Κάιλς. Πάρα πολύ όμορφο καλάθι και πάλι από πλευράς Έθα, με τον πρώτο σκόρερ της, τον Κάιλς, ανεβάζει τους προσωπικούς τους πόντους στους 12. Είναι ο man of the match μέχρι στιγμής, όπως είναι τα δεδομένα. Εντάξει, πολύ νωρίς στον αγώνα, αλλά λαμβάνεστε 12 από τους 27 πόντους για έναν καλωσοριστή. Σημαίνει ότι κάνει πάρα πολύ δουλειά. Κόψιμο στον αέρα από τον Ferguson στην προσπάθεια του Ρόμπερτσον για 3. Και στην εξέλιξη υπάρχει φάουλ για την ομάδα της Έγκομης, η οποία μπαίνει καλύτερα, Άρη, σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Ναι, και βεβαιασμένο φάουλ τώρα από τον Τσιζόπουλο. Να δούμε εδώ την προηγούμενη. Βλέπουμε το εντυπωσιακό κόψιμο του Ferguson πάνω στον Ρόμπερτσον. Ναι, Άρη. Αρκετή ενέργεια βγάζει και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Τσιζόπουλος κάνει τρίτο φάουλ προσωπικό και αυτό είναι το δεύτερο συνολικά στο δεύτερο δεκάλεπτο για το ΑΠΟΕΛ. Η ΕΘΑ θέλει να τρέξει, όπως βλέπουμε στο παιχνίδι της, να βάλει τις μπάλες μέσα. Όμως έχει και έναν Κάιλ σήμερα που είναι αρκετά σταθερό στο σουτ, οπότε υπάρχει, υφίσταται για αυτή η διαφορά των 7 πόντων μέχρι στιγμής. Ντέγιαν Τσούπ έβγαλε άμυνα, αλλά από το σώμα του η μπάλα βγήκε εκτός, με αποτέλεσμα η κατοχή να παραμείνει για την ΕΘΑ. Τρομερό κάρφωμα από τον Ferguson. Αυτό όντως είναι το highlight του αγώνα μέχρι στιγμής. Ο σέντερ της ΕΘΑ μας έχει προσφέρει δύο εξαιρετικές στιγμές με προσωπικές του ενέργειες και κάρφωμα στην ρακέτα του ΑΠΟΕΛ. Τρομερή φάση η προηγούμενη, θα την ξαναδούμε με την πρώτη ευκαιρία στην πολύ έξυπνη pass assist από τον Κάιλς. Θα το έχουμε με την πρώτη ευκαιρία, αφού είναι σε εξέλιξη η επίθεση από πλευρά ΕΘΑ με τον Μασάμπα. Πάλι ο Ferguson, θα κόψει ο Τσούπ. Μάχες κατά από το καλάθι, ο Κακιούτσις θα πάρει το rebound τελικά για το ΑΠΟΕΛ, που θέλει να βγει μπροστά με τον Ρόμπερτσον για 3 μέσα. Παίρνει ανάση στο ΑΠΟΕΛ 29-23. Να η προηγούμενη φάση, κοιτάξτε εδώ, εντυπωσιακό το κάρφωμα από τον Ferguson εδώ και από άλλη κάμερα. Είναι από τις φάσεις που λες ότι αυτό είναι παιχνίδι που προσφέρει σπουδαίο θέαμα. Προσπάθεια για 3 καλάθι όμως από το παλικαρίσιο rebound που θα πάρει ο Τόμιτς και το πανηγυρίζει μαζί με τους φίλους της ΕΘΑ. Πάλι στο συνοκτώνει η διαφορά. 31-23. Χαμηλά το φάουλ του Μασάμπα στον Κούνα. Για τον Μασάμπα είναι το πρώτο, έτσι. Ναι, πρώτο. Σωστά. Το πρώτο φάουλ για τον αθλητή κατά τεκμήριον καλαθοσφαιριστή της ΕΘΑ. Θεωρείται δυνατό κορμί από τα παιδιά που μπορούν να βγάλουν ένα 40 λεπτό. Σπάνια να βρεις τέτοιους αθλητές στο μπάσκετ. Και αυτό μπορούν να το πούν όσοι ασχολούνται με την καλαθοσφαιρά στην Κύπρο. Βήματα από τον Τσούπεντο μεταξύ. Λάθη αρκετά από το ΑΠΟΕΛ, Άρη. Ναι. Μέχρι τώρα αρκετές φορές βήματα και λάθη στην άμυνα. Και η μπάλα δεν βγήκε στην γωνιά για να την πάρει ο Κακιούζης και να παίξει το ΑΠΟΕΛ πιο κοντά στο καλάθι. Και εδώ προέκυψε το λάθος για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Μασάμπα, πάλι ο Κάιλς για τον Ferguson. Έχουν βρει το μπελά τους υψηλή το ΑΠΟΕΛ με τον Ferguson. Εδώ όμως θα βγει καλή άμυνα για την ομάδα του Θανάση Παπαχατζή. Για 2 από τον Κούνα, rebound από τον Τόμιτς. Ναι, ο Τσούπ μπήκε με οδηγίες να παίξει τον Ferguson πιο κοντά στην μπάλα. Γι' αυτό βλέπουμε πως η κάθετη του Μασάμπα πολλές φορές στο ζωγραφιστό δίνει επιπρόσθετες επιλογές για την ΕΘΑ. Αυτό θέλει να το διακόψει ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Ο Ράσελ, πάλι ο Κάιλς. Να δούμε αν θα επιχειρήσει τρίποντο. Ο Μασάμπα αρκετά μακριά από τα 7,5 μέτρα άστοχος. Και έχει λήξει και ο χρόνος επίθεσης για τους γηπεδούχους. Τον Βασίλη Κούνα πάντως να είχε προλάβει να πιάσει την μπάλα. 6 και 16 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο 31-23 η διαφορά, η ΕΘΑ έχει χτίσει μια διαφορά που έφτασε μέχρι και τους 9 πόντους πριν από λίγο. Και χαμηλώνει το σχήμα της η ΕΘΑ. Βγαίνει ο Τόμιτς, μπαίνει ο Ρος. Ο Ρος, ο οποίος είχε 2 φάουλ, γι' αυτό τον έβγαλε νωρίτερα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης. Για να δούμε την αντίδραση από πλευράς ΑΠΟΕΛ που είναι προς το παρόν σταθερά πίσω στο σκορ. Με τον Τατ ο Κακιούζης για 3. Άστοχο στο rebound, υπάρχει σφύριγμα για φάουλ από τον Ferguson. Μάλιστα. Από τον Ferguson στην διεκδίκηση με τον Τσούπ. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Πρώτο φάουλ του Ferguson. Πρώτο φάουλ. Δεν υπάρχει για την ώρα πρόβλημα με τον σέντερ της ΕΘΑ. Τσούπ. Κακιούζης. Παίρνει πρωτοβουλίες. Είναι και πρώτο σκόρερ του ΑΠΟΕΛ μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Βήματα για μία ακόμα φορά από παίκτες του ΑΠΟΕΛ.
Αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Σωστό το σφύριγμα από τον Χαραλαμποσάντο. Ρος. Μασάμπα. Να πλησιάσει, κράτησε μπάλα. Ο Φέργιουσον θα πάρει την μπάλα και θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι. Νομίζω είναι ο έκτος, ναι, όντως είναι ο έκτος προσωπικός πόντος για τον Φέργιουσον, ο οποίος κάνει ένα εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο. Ο ύψους 2-6 σέντερ της ΕΘΑ. Κακιούζης, επλάτη με τον Ρος, κόψιμο από τον Φέργιουσον. Η μπάλα είναι για το Αποέλ. Από τα χέρια του Φέργιουσον. Έχει και στους 10 η διαφορά αλκή. 33-23 για τους γηπεδούχους. Αυτό είναι το... Είναι η μέγιστη διαφορά αυτή. Ναι. Ήταν 9 η προηγούμενη φορά που είχε προηγηθεί η ΕΘΑ με 29-20. Τώρα είναι στο 33-23. Το Αποέλ δείχνει εγκλωβισμένο σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Ψάχνει εναγωνίως λύσεις επιθετικά. Γίνονται αρκετά λάθη από τους παίκτες του Θανάση Παπαχατζή. Ο Γουτς. Άστοχος και πάλι ο Κακιούζης στο rebound. Πρώτου Ζαχαρίου, ο Κούνας, ο Ρόμπερτσον. Παίρνει πάνω του τη φάση ο Ρόμπερτσον. Ωραίο καλάθι. Έκανε, άφησε την μπάλα σχεδόν στο στεφάνι. Απογειώθηκε εντυπωσιακά πρώτων παικτών της ΕΘΑ για να γίνει έτσι το 33-25 στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου. Διαβάσει την άμυνα εδώ ο Ρόμπερτσον Άλκη. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Ναι. Ήπτατε ο Ρόμπερτσον. Ναι, καθυστέρησε ο Κάλης να πάει πάνω του. Έτσι διάβασε την άμυνα και πέρασε μέσα στο καλάθι. Από τις όμορφες ενέργειες του Ρόμπερτσον στο παιχνίδι. Εδώ βγαίνει άμυνα από τον Γουτς και έχει την ευκαιρία το Αποέλ με τον Κούνα. Υπάρχει φάουλ από τον Ζαχαρίου. Και 42 πρώτο φάουλ για τον Αλέξανδρο Ζαχαρίου στο παιχνίδι. Έχει δώσει αντιαθλητικό, ναι, ο Νίκος Σόμος, αυτός το υπέδειξε. Είναι στη γραμμή των Βολών ο Κούνας και έχει την ευκαιρία τώρα το Αποέλ να μειώσει περαιτέρω. Μέσα η πρώτη βολή, 33-26. Στους 7 η διαφορά για την ΕΘΑ. Μέσα και η δεύτερη, 33-27. Και το Αποέλ έχει εκ νέου κατοχή μπάλας. Με προοπτική να μειώσει ακόμα περισσότερο στο παιχνίδι. Όσοι είστε τώρα στην τηλεοπτική μας παρέα εδώ στην Cita Vision, παρακολουθούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι ανάμεσα στην ΕΘΑ και το Αποέλ, σε αυτό το τέταρτο ημιτελικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Παιχνίδι που ενδεχομένως να μας δώσει τη μία από τις δύο ομάδες που θα φτάσουν στο μεγάλο τελικό του φετινού πρωταθλήματος. Θυμίζω ότι το Αποέλ προηγείται 2-1 στη σειρά των αγώνων. Η ομάδα που θα πάει στον τελικό θα πρέπει να κερδίσει 3 φορές. Σαφώς με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής είναι πιο κοντά το Αποέλ. Η ΕΘΑ πάντως δείχνει αποφασισμένη να ξαναπάρει αυτή εκ νέου φιλοαγώνος Ρος σε αυτή τη σειρά των αγώνων. Να κάνει το 2-2 και να κρυθούν τα πάντα στο Λευκόθεο την ερχόμενη Πέμπτη. Δεύτερο φάουλ του Αλέξη Ζαχαρίου. Επιστρέφει ο Τόμιτς στο παιχνίδι για την ομάδα της ΕΘΑ. Και κατοχή για τον Αποέλ. Με τον Κούνα, Ρόμπερτσον. Παίρνει πάνω του την φάση ο Ρόμπερτσον, ο Κακιούζης, μάχες εκεί, τελικά σφύριγμα. Για να δούμε το φάουλ, είναι για το... για την ΕΘΑ, για την ΕΘΑ. Όντως, είναι για την ΕΘΑ το φάουλ, νομίζω πρέπει να το έχει κάνει ο Γουτς, πρέπει να δούμε τώρα ποιον έχει... Ναι, όντως, ο Γουτς και είναι και το τρίτο του φάουλ. Λοιπόν, ο Γουτς θα πάει στον πάγκο, δεύτερος παίκτης του Αποέλ με 3 φάουλ. Πρόβλημα αυτό για τον Θανάση Παπαχατζή. Είναι και ο Σιζόπουλος και ο Άντωνι Γουτς τώρα στον πάγκο για το Αποέλ. Μασάμπα. Για 3. Άστοχος αυτή τη φορά ο Κάιλς. Ο Φέργκισον, νέο εντυπωσιακό κάρφωμα. Τρία καρφώματα, το ένα πιο όμορφο απ' άλλο σήμερα από τον σέντερ της ΕΘΑ. Και με την καθήλωσή του Γουτς Άλκη, νομίζω πως υπάρχει πρόβλημα στη θέση 5 στο σέντερ για την άμυνα περισσότερο του κύριου Λιβαδιώτη. Έχει πολύ δουλειά ο Τσούπ. Ναι, ο Τσούπ έχει πολύ δουλειά ο Τσούπ και δεν ξέρω με τις αλληλοβοήθειες με τον Κακιούζη αν μπορούν να περιορίσουν το σέντερ της ΕΘΑ. Έτσι ακριβώς. Ο Τατ. Για το Αποέλ Κακιούζης για 3 υποπίεση, άστοχος. Με τον Φέργκισον να παίρνει το rebound και τον Μασάμπα να κατεβάζει αυτός μπάλα για την ΕΘΑ. Ξανανεβάζει διαφορά στους 8 πόντους η ομάδα της Έγκομης.
ο Κάιλς. Η μπάλα έξω, δεν του κάνει εκεί το χατήρι για να πετύχει το καλάθι και να πάει και στη γραμμή των βολών. Πάντως, όπως και να έχει, θα εκτελέσει βολές. Πρώτο φαουλ για τον Μιχάλη Κακιούζη. Πρώτο είναι για τον Κακιούζη. Και πέμπτο συνολικά για το Αποέλ στο δεύτερο δεκάλεπτο. 3-25 πριν την λήξη της δεύτερης περίοδου. 35-27 το σκορ και έχουμε time out. Πάμε στις διαφημίσεις. Έχουμε επιστρέψει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Ολοκληρώνεται το time out σε πολύ λίγο. 3-25 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 35-27 προηγείται η ομάδα της Έγκομης. Η ΕΘΑ απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Μια ΕΘΑ η οποία σκοράρει με ποσοστό 57,1%. Μόλις 32% για το ΑΠΟΕΛ σε αυτά τα λεπτά που παίζουμε και πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 12 στα 21 για την ΕΘΑ. 9 στα 28 για το ΑΠΟΕΛ. Στις ελεύθερες βολές η ΕΘΑ έχει 8 στις 10, 6 στις 6 για το ΑΠΟΕΛ, 14 rebound για τους γηπεδούχους, 14 και για το ΑΠΟΕΛ. Αυτή είναι η εικόνα των αγώνων μέσω των αριθμών. Ο Κάιλ στη γραμμή των βολών, εύστοχος στην πρώτη του βολή. Αυτός είναι ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα της Έγκομης στο σημερινό παιχνίδι. Κάιλς έχει πετύχει 13 πόντους. Και τώρα θα πάει στους 14. Λοιπόν, να πούμε και δύο πράγματα για τον, από το time-out του Χριστόφορου Λιβαδιώτη, που ζήτησε από τους παίκτες της ΕΘΑ περισσότερη ενέργεια επιθετικά και κάποια split-out με βοήθειες από τον Φέρκιουσον όταν μπαίνει στο ζωγραφιστό. Ο Κούνας για τρεις, υποπίεση, άστοχος, η μπάλα είναι έξω. Νεαρή. Μπολ από τον Κούνα. Ζήτησε να βγαίνει μπάλα έξω στους ακροβολισμένους παίχτες. Θα βλέπουμε στα άκρα δύο παίχτες της ΕΘΑ και κάποιες προσαρμογές όταν κάνει επίθεση η ομάδα της Έγκομης. Από εκεί και πέρα είναι ευχαριστημένος από τις τελευταίες άμυνες που έβγαλαν οι παίχτες του, καθώς δυσκόλεψαν περισσότερο το σουτ του ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Κάιλς. Μασάμπα θα επιχειρήσει για τρεις. Άστοχος. Μάχες για το rebound με τον Τσούπ και τον Κακιούζη τελικά να παίρνουν την μπάλα για το ΑΠΟΕΛ. Ο Τατ στο συν 10 πάλι διαφορά. Το ψυχολογικό όριο το οποίο δεν το έχει περάσει ακόμα η ΕΘΑ, αλλά όταν είναι συνεχώς αυτό το επίπεδο η διαφορά, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σημαντικό προβάδισμα. Και ενώ πάμε ολοταχώς για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, άστοχη προσπάθεια από τον Τσούπ, ευκαιρία για την ΕΘΑ να ανεβάσει ακόμα περισσότερο την διαφορά στο παιχνίδι με τον Ράσελ. Ο Κάιλς για τρεις, η μπάλα για το ΑΠΟΕΛ βήματα. Δίστασε και κάνε βήματα. Δίστασα, ναι, ναι. Δίστασε όντως. Και αυτό είναι που πλήρωσε τη συγκεκριμένη φάση, γιατί σωστά σφυρίζονται τα βήματα από τον Σάντο. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Ο Κούνας για το ΑΠΟΕΛ. Πάντα κοντά του ο Μασάμπα. Ωραία για τον Τσούπ, άστοχος αυτός, με προϋποθέσεις πάντως να βάλει καλάθι το ΑΠΟΕΛ. Θα το χάσει ο Τσούπ από κοντινό σημείο. Για τρεις, μέσα. Στο συν 13 η διαφορά, αυτή είναι πλέον η μέγιστη τιμή. Με ένα νέο τρίποντο από τον Κάιλς. ΕΘΑ 40, ΑΠΟΕΛ 27, 1:35 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Υπάρχει φάουλ για το ΑΠΟΕΛ με τον Κακιούζη να πηγαίνει στη γραμμή των βολών. Φτάνει στα 5 φάουλ η ΕΘΑ. Πέμπτο ομαδικό και τώρα θα πηγαίνουν οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ στις βολές. ΑΠΟΕΛ έχει 4 ομαδικά σε αυτό το δεκάλεπτο. Κακιούζη στις βολές, μέσα η πρώτη, 40-28. Κακιούζης φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων, στους 10. Με αυτόν που πέτυχε μόλις τώρα. Και 40-29. Μέσα ο Νεοφύτου, έξω ο Κούνας. Αλλαγή για τον Θανάση Παπαχατζή. Με τον Φέργιουσον. Τώρα θα αρχίσει να κυλάει ο χρόνος. Μασάμπα. Ο Κάιλς. Άμυνα από τον Τσούπ, η μπάλα για την ΕΘΑ. Άμυνα 2-3 εκ νέου για το ΑΠΟΕΛ.
προκειμένου να δώσουν ένα σουτ στην έθα. Όμως, εφόσον δεν έρχεται το εύκολο σουτ από τους γηπεδούχους, αφήνει αυτό το σύστημα ο κ. Παπαχαντζής και πάλι time out. Πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. 40-29 προηγείται η ΕΘΑ στον σημερινό τέταρτο ημιτελικό ανάμεσα στην ΕΘΑ και το ΑΠΟΕΛ. 1-24 πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για το πρώτο ημίχρονο. Κατοχή που είναι για τους γηπεδούχους. Στο συν 11 η διαφορά, είχε φτάσει πριν από λίγο στο συν 13. Με τον Μασάμπα για τον Κάιλς, πάλι ο Μασάμπα με χώρο. Θα στοχίσει από ευνοϊκό σημείο. Ο Φέλκισον πήρε το rebound, θα πάρει και το φάουλ από τον Κούνα. Πρώτο φάουλ για τον Βασίλη Κούνα στο σημερινό παιχνίδι. Το φάουλ που έκανε στον Φέλκισον. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Νομίζω είχε χέρι και ο Τσούπ εκεί. Πάντως το φάουλ δόθηκε για τον Κούνα. Φέλκισον στις βολές, στη γραμμή των βολών. Μέσα η πρώτη, 41-29. Και επειδή θα παίζει πολύ με τον Φέρκιουσον Άλκη η ομάδα της ΕΘΑ, ο κύριος Παπαχαντζής ζητά προσαρμογές συνεχώς πάνω στον σέντερ των γηπεδούχων, θέλοντας να μην αφήσει ελεύθερο πεδίο για να έρθουν τα εύκολα καλάθια και τα καρφώματα που έκανε πριν. Πάντως βγαίνει ο Φέρκιουσον τώρα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να αλλάξει αυτό στο πλάνο του προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Όντως και ο Ράσελ εκτός. Χαμηλώνει το σχήμα της ΕΘΑ με τον Τόμιτς πλέον και τον Ζαχαρίου στο 4. Τόμιτς, Ζαχαρίου, Αναστασιάδης, Μασάμπα και Κάιτς, οι 5 της ΕΘΑ αυτή την ώρα στο παρκέ. Κούνας θα κάνει το drive, καλάθι για το ΑΠΟΕΛ, 42-31. Θέλουν να πιέσουν το ΑΠΟΕΛ 50 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μασάμπα, 3 δευτερόλεπτα ακόμα για να εκδηλώσει επίθεση η ομάδα της Έγκομης. Ο Κάιλς για 3 μέσα. Στο 45-31 πλέον η διαφορά. Ανεβάζει κι άλλο την μέγιστη τιμή η ΕΘΑ με αυτό το τρίποντο του Ζαχαρίου. Κούνας. Θα χάσει από κοντά την προσπάθεια, από δύσκολη θέση δεν μπορεί να τα καταφέρει. 3 δευτερόλεπτα, ο Κάιλς υποπίεση παίρνει το φάουλ πάντως. Δεν θα ευστοχίσει στην προσπάθειά του, αλλά θα πάει στη γραμμή των βολών. Ένα ΑΠΟΕΛ το οποίο στο δεύτερο δεκάλεπτο έχει μόλις 11 πόντους, σε αντίθεση με την ΕΘΑ, η οποία έχει σκοράρει 23 παρακαλώ, και γι' αυτό έχει χτίσει τέτοια διαφορά η ομάδα της Έγκομης. Το 45-31 είναι το σκορ αυτή την ώρα, και ενώ στο ένα δευτερόλεπτο έχει βολές η ομάδα της Έγκομης, με έτσι περιθώριο να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά στο 47-31, αν ευστοχίσει και στις δύο βολές ο Κάιλς. Κάιλς, ο οποίος είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης στο γήπεδο σήμερα, με 17 προσωπικούς πόντους, οδηγεί εκ του ασφαλούς την ομάδα της Έγκομης σε ένα πέμπτο ημιτελικό με το ΑΠΟΕΛ. Ο Κάιλς σε πολύ μεγάλη βραδιά. Τον ματιάσαμε πάντως, εδώ θα χάσει την βολή. 45-31 παραμένει το σκορ. Δεύτερη βολή για τον Κάιλς. Εύστοχος αυτή τη φορά, 46-31, στο συν 15. Και ο Κακιούζης από μακριά για 3, άστοχος, τελειώνει το πρώτο ημίχρονο με μια ΕΘΑ η οποία χτίζει διαφορά. Επαναλαμβάνω, με την εξαιρετική εικόνα που παρουσίασε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Το πρώτο δεκάλεπτο πήγε σχεδόν πόντο-πόντο για να λήξει με 22-20 υπέρ της ομάδας της Έγκομης, η οποία τώρα όμως προηγείται με 46-31 απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για να δούμε κάποιες από τις καλύτερες στιγμές του πρώτου ημιχρόνου και εκ νέου για το τζάμπολ στο δεύτερο.
Κυρίες και κύριοι φίλοι συνδρομητές της ΣΥΤΑ Vision, έχουμε επιστρέψει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Πάμε να δούμε στατιστικά, Άρη. Νομίζω ότι, εντάξει, να πούμε λίγο αυτή την κάρτα που έχουμε μπροστά μας. Βλέποντας το κλειδί, νομίζω, για τη διαφορά αποτυπώνεται στα δίποντα και στα τρίποντα. Εκεί όπου ναι, η ΕΘ έχει 56% με 9 στα 16, το ΑΠΟΕΛ 7 στα 22 με 32%. Στα τρίποντα όμως η ΕΘ έχει 5 στα 9 με 56%, 3 στα 10 το ΑΠΟΕΛ. Και κάπου εκεί έχει χτίσει όντως σημαντική διαφορά η ομάδα της Έγκομης. Της τάξης των 15 πόντων, η μεγαλύτερη σε όλο το διάστημα που παρακολουθήσαμε προλίγου. Με μια ΕΘΑ να έχει αρκετή ενέργεια κυρίως στο δεύτερο μέρος και να χτίζει αυτή την διαφορά των 15 πόντων χάρη στον πολύ καλό Κάιλ σήμερα. Ο Ντέιβιντ Κάιλ ήταν ο πρωτεργάτης των περισσότερων προσπαθειών της ομάδας της Έγκομης. Εδώ ένα τρίποντο στην λήξη του χρόνου μάλιστα. Και το ΑΠΟΕΛ που στο δεύτερο δεκάλεπτο κάπως χαλάρωσε αμυντικά, δεν βρήκε τις λύσεις κάτω από τα καλάθια στις επιλογές του Φέρκιουσον. Ο σέντερ της ΕΘΑ πάει πολύ περίφημα από την ώρα που μπήκε στο παρκέ. Και φυσικά η ομάδα της ΕΘΑ είναι η ομάδα που στο σημερινό τουλάχιστον παιχνίδι δείχνει να θέλει περισσότερο. Τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα δύο δεκάλεπτα είχε τις καλύτερες επιλογές στα τελειώματα φάσεων. Για την ΕΘΑ πάντως δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Έτσι, αν χάσει σήμερα, μένει εκτός συνέχεια. Ενώ το ΑΠΟΕΛ αν κερδίσει, πάει στον τελικό και περιμένει αντίπαλο από ΑΕΚ και Κεραυνό. Αλλιώς έχει την πέμπτη του ευκαιρία στο πέμπτο ημιτελικό την ερχόμενη Πέμπτη. Αυτά έτσι ως καλύτερες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, βλέποντας και κάποιες από τις φάσεις, από τις προσπάθειες των παικτών και των δύο ομάδων. Τα καρφώματα του Φέργκιουσον έχουν εκλέψει την παράσταση, όπως επίσης οι επιδόσεις του Κάιλς από πλευράς της ομάδας της ΕΘΑ. Και χαρακτηριστικό αυτών των πρώτων δύο περιόδων, Αλκή, είναι πως πέτυχε 5 στα 9 τρίποντα η ΕΘΑ, είχε πετύχει 4. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό το τελευταίο τώρα, όχι, δεν ήταν αυτό το κάρφωμα το προηγούμενο του Φέργκιουσον. Εν πάση περιπτώσει, Άρη. Είχε πετύχει 4 σε ολόκληρο το παιχνίδι στο Λευκόθεο με παραπάνω από 25 αποτυχημένες προσπάθειες, ενώ τώρα πέτυχε 5 στα 9. Εδώ είναι και η διαφορά σε σχέση με την επιθετική ροή που είχε η ΕΘΑ την προηγούμενη Παρασκευή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Φίλες και φίλοι συνδρομητές, έχουμε επιστρέψει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Αναμένουμε την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου σε διαδικασία προθέρμανσης εκ νέου οι δύο ομάδες. Με την ΕΘΑ να προηγείται με 15 πόντους διαφορά του ΑΠΟΕΛ. 46-31 όσον αφορά τα δεδομένα που έχουμε στον αγώνα μετά τα δύο πρώτα δεκάλεπτα. Μια ΕΘΑ η οποία έχει σε τρομερή βραδιά τον πρώην της ΑΕΚ Αθηνών, τον Ντέιβιντ Κάιλς, ο Κάιλς ο οποίος ήρθε σχεδόν λίγο μετά το ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος στην ΕΘΑ και είναι σήμερα ο παίκτης ο οποίος κάνει τη διαφορά, έχει πετύχει 18 πόντους, πρώτο σκόρερ στο παιχνίδι. Από πλευράς ΑΠΟΕΛ, πρώτο σκόρερ είναι ο Κακιούζης με 11 πόντους, ένα ΑΠΟΕΛ πάντως που έχει αρκετά υψηλά ποσοστά στοχίας και αυτό είναι που πληρώνει η ομάδα του Θανάση Παπαχατζή, η ΕΘΑ η οποία δείχνει ότι έχει το πάνω χέρι και στα rebound. Να πω ότι υπάρχει, έχει ποσοστό η ομάδα της ΕΘΑ 56% στα δίποτα, 28,6% το ΑΠΟΕΛ. Στις ελεύθερες βολές 81,3% η ΕΘΑ, 100% το ΑΠΟΕΛ με 8 στις 8. Στα rebound 19 έχει η ΕΘΑ, 5-14 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, 17 rebound, 11-8. Και από εκεί και πέρα, από λάθη 14 πόντους έχει πετύχει η ΕΘΑ, 10 πόντους το ΑΠΟΕΛ. Αυτά έτσι όσον αφορά κάποια από τα στατιστικά στη σημερινή αναμέτρηση. Στα τρίποντα, εκεί όπου η ΕΘΑ έχει σκοράρει 5 στα 11 με ποσοστό 45,5%, το ΑΠΟΕΛ έχει 3 στα 11 με ποσοστό 27,3%. Βλέπουμε οδηγίες στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ από τον Θανάση Παπαχατζή. Ένα ΑΠΟΕΛ που καλείται να ξαναμπεί στον αγώνα και όσο πιο γρήγορα γίνεται, μάλιστα από τη στιγμή που με αυτή τη διαφορά των 15 πόντων δεν θα μπορεί να ελπίζει σε πολλά πράγματα αν παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα και σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο το οποίο ξεκινάει σε πολύ λίγο. Η ΕΘΑ καλείται να διαχειριστεί αυτό το υπέρ της προβάδισμα σε ένα παιχνίδι, σε ένα ζευγάρι, Άρη, όπου
όταν κέρδισε το ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο παιχνίδι με 70-72, είχε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα η διαφορά. Στο ημίχρονο σε εκείνη την αναμέτρηση η ΕΦΑ ήταν μπροστά με 46-35 με 11 πόντους. Είχε φτάσει μέχρι και τους 15 πόντους. Όμως ήταν το ΑΠΟΕΛ που έκανε την αντεπίθεση διαρκείας, ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο, και είχε κερδίσει στο δεύτερο αγώνα με 70-72 εδώ στο Ελευθερία, κάνοντας break πάνω στο break της ΕΦΑ στον πρώτο αγώνα στο Λευκόθεο. Ναι, και αυτό, και γι' αυτό το λόγο ο κύριος Παπαχαντζής τώρα στο time out ζήτησε περισσότερο, να είναι περισσότερο διεκδικητική η ομάδα του, τόσο στο rebound όσο και στις χαμένες μπάλες που είχε πολλές στο πρώτο δύο δεκάλεπτο του ΑΠΟΕΛ. Θέλει περισσότερη ενέργεια στο παρκέ από τους παίχτες του και αυτό που ζήτησε είναι να μην χάνεται καμία μπάλα. Να προσπαθήσουν περισσότερο στην άμυνα, να είναι πιο aggressive όπως τους είπε στην άμυνα, προκειμένου να κάνουν τα εύκολα λάθη αντιπάλοι τους για να μαζευτεί η διαφορά και στο τέλος να μπορέσει να χτυπήσει το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου με το ΑΠΟΕΛ και τον ΤΑΤ να εκδηλώνει την πρώτη επίθεση. Εν το σκρίν ο Κακιούζης, περιμένει ο Κούνας, τον είδε ο ΤΑΤ Κακιούζης. Ο Κούνας εκτός γραμμής των τριών πόντων, ο Κακιούζης με πλάτη, άστοχος. Μπάλα μπήκε, βγήκε, πήρε εύκολα το rebound ο Ρος. Και είναι η σειρά τώρα της ΕΘΑ να πάει στην πρώτη της επίθεση αυτό το δεκάλεπτο. Με τον Κάιλς. Τόμιτς. Ο Γουτς απέναντί του. Έξω για τον Ρος για τρεις. Άστοχος. Μάχες με τον Ράσελ να παίρνει το rebound. Ο Κάιλς για τρεις. Άστοχος αυτή τη φορά. Νέο rebound όμως από τον Ράσελ. Φωνές από τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ για ολιγορία εδώ. Στα αμυντικά καθήκοντα των παικτών τους. Μασάμπα. Για τρεις και αυτός, άστοχος, τρίτο σερί, τρίποντο άστοχο για την ομάδα της ΕΘΑ σε αυτό το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου στο ΑΠΟΕΛ που παίρνουν το rebound. Ο ΤΑΤ, ο Κούνας για τρεις, υποπίεση. Προσπαθεί ο Κακιούζης, θα πάρει το rebound. Ζήτησαν φάουλοι του ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει τώρα σφύριγμα από τον Νίκο Σόμο. Μπάλα είναι για την φιλοξενούμενη ομάδα. Να δούμε σε ποιον έχει χρεωθεί το φάουλ. Βλέπετε και τον τεχνικό του ΑΠΟΕΛ στο προηγούμενο πλάνο, τον κύριο Παπαχατζή. Όχι, δεν υπήρχε φάουλ, απλά η μπάλα είχε βγει εκτός. ΤΑΤ, Woods που ξαναμπήκε στο παιχνίδι, έχει τρία φάουλ και έκατσε αρκετά στον πάγκο στο πρώτο ημίχρονο. Ο Evans πήρε πάνω του την προσπάθεια, βήματα. Σωστή υποδειξή από τον Τάσο Πιλοίδη. Και μπροστά στον Ελλαδίτη Ρεφ. Το παραδέχεται και ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης που τώρα ζητά από τους παίκτες του drive, όπως καταλαβαίνω από την κίνηση του χεριού του, περισσότερο να μπαίνει μπάλα με διείσδυση στο καλάθι του ΑΠΟΕΛ. Τουλάχιστον αυτό δείχνει ο coach της ΕΘΑ. Δεν αλλάζει κάτι από το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Δεν έχουμε σκορ. Ναι. Έχουν μείνει στα δύο λεπτά που παίζουμε σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο από τις ομάδες. Ούτε τώρα το πρώτο καλάθι, ο Κούνας στο rebound, στην πίεση που έβαλε ο Γουτς απέναντι στον Τόμιτς, είχε καλή άμυνα από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Μασάμπα, διορθώνω ΤΑΤ, Κακιούζης, φάουλ από τον Ρος. Για τον Ρος είναι το τέταρτο φάουλ. Νομίζω μικρό το κακό, παρά το γεγονός ότι φορτώνεται γρήγορα ένας από τους βασικούς του Χριστόφορου Λιβαδιώτη με τέταρτο φάουλ. Ο Φέρκυσον, ο οποίος έπαιξε στο μεγαλύτερο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου, ήταν εξαιρετικός, έχοντας πετύχει 10 πόντους. Δεύτερος παίκτης από πλευράς ΕΘΑ με διψήφιο αριθμό πόντων. Λοιπόν, στη γραμμή των Βολών ο Κακιούζης. Λοιπόν, ο Ρος έχει αποβληθεί, Άρη. Τώρα βλέπω στο φωτεινό πίνακα 5 φάουλ. Ο Τάτο, Κακιούζης, ο Κούνας βρίσκει χώρο για τρεις, ο Evans, άστοχος. Με τον Μασάμπα απλά να αφήνει την μπάλα εκτός και η μπάλα είναι για το ΑΠΟΕΛ. Για να δούμε αν υπήρχε λάθος εδώ από πλευράς διαιτητών. Let's go, let's go.
Αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Πάντως είναι πλήγμα για την ΕΦΑ, τα αγρήγορα το φάουλ του Ροζ. Πρέπει να βρει περισσότερο θέσεις, επιλογές στο 4 από τον Τόμιτς πλέον και βοήθεια από τον Αλέξη Ζαχαρίου που έρχεται από τον Πάκη. Πάντως και οι δύο ομάδες συνεχίζουν να είναι άστοχες σε αυτό, ναι, το δεύτερο, σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Μόλις ένας πόντος σε 7 λεπτά, σε 3 λεπτά καινόμενα να απομένουν 7 και 15 πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Ο πόντος για το ΑΠΟΕΛ από βολή του Κακιούζη. Ο Τόμιτς. Καλάθι για την ΕΦΑ με τον Ράσελ. Το πρώτο καλάθι για την ομάδα της Έγκομης. Ναι, το μισμάτς βγήκε εδώ από τον Τόμιτς. Δεν επιχείρησε το σούτ, αλλά έδωσε την πάσα γρήγορα στο συμπαίχτη του για να έρθει το καλάθι από την ΕΦΑ. Και ένα μάν θα βρει τις λύσεις επιθετικά το ΑΠΟΕΛ. Γιατί αυτός που τρέχει τώρα πίσω από την ΕΦΑ είναι ο ΑΠΟΕΛ. Και η ομάδα των Γαλαζοκυτρίνων είναι αυτή που θέλει περισσότερο το σκορ παρά την καλή άμυνα. Ο Τόμιτς, ωραία προσπάθεια, καλάθι. Και η διαφορά ανεβαίνει ακόμα περισσότερο, πλησιάζει σχεδόν στους 20 πόντους. Εσπευμένα time out ο Θανάσης Παπαχατζής, βλέποντας την ομάδα του να είναι πίσω με 18 πόντους στο 50-32. Πάμε διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστρέφουμε με το τέλος του time-out που ζήτησε το ΑΠΟΕΛ στο παιχνίδι μας. 50-32 το σκορ, με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ να έχει κατοχή μπάλας, με τον Evans. Αυτός που κατεβάζει μπάλα για τους γαλαζοκίτρινους. Κούνας. Κοντά του τον Τόμιτς. Ο Ρόμπερτσον για τρεις υποπίεση, μακρινό σούτ από τα 7,5 σχεδόν μέτρα, άστοχος ο πρώην NBA'er. Μπασάμπα, μάχες Γουτς και Τόμιτς, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Φέργιουσον, άστοχος, ο Κακιούζης στο rebound. Εκ νέου ζώνη και τρέξιμο στο γήπεδο ζήτησε ο κ. Παπαχάτσης Αλκή στο προηγούμενο time-out του ΑΠΟΕΛ. Τρέξιμο που θα του φέρει τα γρήγορα καλάθια. Προς το παρόν όμως η ΕΘΑ επιστρέφει και νωρίς. Έτσι το ΑΠΟΕΛ δεν βρίσκει διάδρομους για να τρέξει. Τουλάχιστον τώρα έχει ένα μακρινό σούτ από τον Βασίλη Κούνα και το σκορ πάει στο 50-35. Στο 15 και πάλι διαφορά. Όντως έτσι είναι. Το σκορ που έφτασε μία ανάσα η ΕΘΑ από το συν 20 έφτασε μέχρι τους 18 πόντους. Τόμιτς. Πάλι ο ίδιος. Με πλάτη με τον Γουτς, φάουλ από τον Κούνα. Δεύτερο φάουλ για τον διεθνή, τον Βασίλη Κούνα. Προηγούμενη φάση, κάθαρο το φάουλ. Κάιλς. Δεν έχει επιχειρήσει τρίποντο. Πήγε να κλέψει ο Ρόμπερτσον, φάουλ από τον Evans στον Μασάμπα. Άρχισε ο Τζέρι Evans εδώ και βάλει το γόνατό του για να κόψει τον Μασάμπα στην διείσδυση. Συστήνει ηρεμία ο κύριος Παπαχατζής, καθώς βλέπει πως οι παίχτες του σε κάποια μαρκαρίσματα χάνουν τους προσωπικούς αντιπάλους τους. Κάτι τέτοιο σαφώς και δεν θέλει να το δει στη συνέχεια. Ο Κάιλς υποπίεση, άστοχος αυτή τη φορά, ο Φέργιουσον το rebound. Ράσελ, Μασάμπα. Η ΕΘΑ κρατάει πάντα μπάλα. Με τον Μασάμπα προσπαθεί για δύο. Σε ψηλά ποσοστά αστοχίας για τις δύο ομάδες αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Κάτι περισσότερο από τα μισά του έχουμε διανύσει. 4 και 46 πριν το τέλος αυτής της περίοδου. Καλάθι για το ΑΠΟΕΛ. Υποπίεση ο Γουτς. Και time out τώρα θα ζητήσει η ομάδα της ΕΘΑ. Είναι 4-6 το σκορ δεκαλέπτου Αλκή για το 50-37. Πάμε στις διαφημίσεις. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, ολοκληρώνεται το time out, έρχεται και ο Άρης Κυριάκου κοντά μας. Έχει πάει κοντά στον πάγκο της ΕΘΑ αυτή τη φορά για να μας πεις, Άρη, τι ακριβώς έχει πει ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης. Λοιπόν, διαφορετικές επιθετικές επιλογές θέλει ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης, καλύτερα drive και αν υπάρξει δεδομένου split κίνηση να φύγει μπάλα προς τα έξω για τα 6,75. Στην άμυνα πάμε με δύο, λέει ο κ. Λιβαδιώτης, και 2-3, οπότε να αλλάξει πάσες στο ΑΠΟΕΛ στην επίθεση. Αυτό θα το δούμε στην πράξη λίγο.
Το ΑΠΟΕΛ που κάνει ένα επιμέρους 5-0 για να μειώσει στους 13 πόντους. Μετά τη διαφορά που έχει φτάσει νωρίτερα στους 18 για την ομάδα της ΕΘΑ. Και έχει εκ νέου την ευκαιρία το ΑΠΟΕΛ να κατεβάσει κι άλλο τη διαφορά με τον Evans έξω από την γραμμή των τριών πόντων. Ο Κούνας, όντας απέναντί του τον Μασάμπα, Κακιούζης, θα κάνει την κίνηση, ένα δευτερόλεπτο, την μπάλα, το rebound από τον Τόμιτς, στην εκπνοή του χρόνου για το ΑΠΟΕΛ και στο σουτ που γίνεται από τον Μιχάλη Κακιούζη. Ράσελ, Τόμιτς, καλάθι για την ΕΘΑ, 52-37, 3-37 πριν το τέλος του δεκαλέτου, τρέχει πάλι το ΑΠΟΕΛ με τον Ρόμπερτσον. Ο Κούνας, ο Ρόμπερτσον για δύο, μέσα. 52-39, για τρεις τελικά, 40, για τρεις. 40. Διορθώνω, ήταν για τρεις τελικά. Είχαν εντύπωση ότι πατούσε γραμμή ο Ρόμπερτσον. 52-40, με το τρίποντο του Ρόμπερτσον, ο οποίος πάει στους 8 πόντους. Ο Τόμιτς εκτός, μέσα, τρίποντο και για την ΕΘΑ η απάντηση από τον υψηλόσωμο. Όλα το split out του Κάιλ στην προηγούμενη προσπάθεια. Γιατί πήρε πάνω του τους ψηλούς και έριξε την μπάλα εκτός. Ο Κούνας για τρεις δεν απαντάει αυτή τη φορά. Νεαρή. Ναι, ήταν καλή επιλογή γιατί πήρε πάνω του την άμυνα των γαλαζοκυτρίνων και έριξε στον ελεύθερο που ήταν ο Τόμιτς, ο οποίος δεν λάθεψε από τα 6.75. Ωραία προσπάθεια, καλάθι από τον Κάιλς. Συνεχίζει το βιολί του και φτάνει στους 20 πόντους. Από την βασική γραμμή ο Κάιλς, ωραία διείσδυση εδώ. Ωραία διείσδυση όντως. Βρήκε το χώρο, το κενό για να το εκμεταλλευτεί και να πάει πάλι διαφορά στους 17 πόντους. Τρίποντο για το ΑΠΟΕΛ με τον Ρόμπερτσον. Μετά από πολλή ώρα ο Ρόμπερτσον πετυχαίνει καλάθι από την γραμμή των τριών πόντων και ανεβαίνει και αυτός στους 11 πόντους σε διψήφιο αριθμό. 12 πόντους για το ΑΠΟΕΛ έχει ο Κακιούζης, 10 ο Κούνας, 11 τώρα ο Ρόμπερτσον με αυτό το τρίποντο που πέτυχε πριν από δευτερόλεπτα. Ο Κάιλς. Έγινε το λάθος, ωραία άμυνα από τον Ρόμπερτσον που διάβασε την πρόθεση του Κάιλς. Evans. Το ΑΠΟΕΛ με τον Κούνα, ο Ρόμπερτσον με ζεστό χέρι από την προηγούμενη φάση δεν καταφέρνει αυτή τη φορά να πετύχει το τρίποντο. Υπάρχει φάουλ από τον Evans, διαμαρτυρίες από τον Γουτς, ναι, διορθώνω. Διαμαρτυρίες από τον κύριο Παπαχατζή για τον Γουτς, αυτό είναι το τέταρτο φάουλ. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αφού θα έχει με 4 φάουλ τον βασικό σέντερ του ο κύριος Παπαχατζής. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση στην μονομαχία Γουτς και Μασάμπα και αντίδραση του Ελλαδίτη προπονητή. Και ουσιαστικά αναγκαστική αλλαγή για να... Και βάζει τον Τσουπ μέσα. Για να παίξει και ο Τσουπ. Έτσι ακριβώς. 57-43, 1 και 40 ακόμα για το δεκάλεπτο. Προσπάθεια του Μασάμπα, άστοχος. Δεύτερο jump shoot ελεύθερο που χάνει ο Μασάμπα. Σχεδόν από το ίδιο σημείο. Ναι. Σχεδόν από το ίδιο σημείο. Ο Κούνας, ο Ρόμπερτσον. Ο Evans. Έγινε το λάθος και φάουλ από τον Ρόμπερτσον, μη έχοντας διαφορετική επιλογή, αφού ξεκινούσε προσπάθεια για να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση η ΕΘΑ με τον Ράσελ. Εκεί είναι το φάουλ πάνω στο Ράσελ από τον Ρόμπερτσον. Το ΑΠΟΕΛ θέλει ένα καλό Ρόμπερτσον απόψε. Δεν τον έχει παρά τους 11 πόντους που έχει πετύχει. Ο Ρόμπερτσον έχει αστοχήσει σε αρκετές προσπάθειές του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ολοκληρωμένες επιθέσεις ζητάω ο κύριος Λιβαδιώτης, όπως διακρίνω, με τον Μασάμπα να πηγαίνει σε φουλ επιθέσεις, λογικά 24 δευτερόλεπτα. Τόμιτς για τρεις, το σκέφτηκε, επιχείρησε το σουτ, υπάρχει. Θα έχουν νεύρα τώρα σε προσπάθεια του Κακιούζη να κόψει, βρήκε με δύναμη τον Φέργιουσον. Και φάουλ στον Μιχάλη Κακιούζη, να δούμε εδώ την προηγούμενη φάση. Βλέπετε εδώ, αυτό είναι το φάουλ, δυνατό από τον Κακιούζη, γι' αυτό και τα νεύρα από του Φέργιουσον. Ναι. Θα πρέπει να ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα. Ο Φέργιουσον έχει πάει στη γραμμή των βολών. Κακιούζης είναι το δεύτερο φάουλ. Αυτά είναι τα τελευταία τρίποντα που είχαμε στο παιχνίδι. Με τον Κάιλς για τον Τόμιτς εκεί. Ψυχρή εκτέλεση από τον Σέρβο. Λοιπόν, ο Φέργιουσον στην γραμμή των βολών. 57-43. 6 στα 14 η ΕΘΑ, 6 στα 19 το ΑΠΟΕΛ όσον αφορά
τα τρίποντα μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Μέσα και η δεύτερη βολή από τον Φέργκισον, πάλι στο συν 16 διαφορά. Ελεύθερες βόλες 15-18 για την ΕΘΑ, 9 στις 9 για το ΑΠΟΕΛ. Κούνας, ο Τσούπ. Το ΑΠΟΕΛ πρέπει να βρει λύσεις από τη γραμμή των τριών πόντων. Αν θέλει να πλησιάσει το σκορ, όσο κρατάει αυτή τη διαφορά η ΕΘΑ, και μπαίνουμε σε πολύ λίγο στην τελευταία περίοδο, στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους γαλαζοκίτρινους. Φωνάζει για βοήθηση ο Μασάμπα στην άμυνα της ΕΘΑ και κάνει δεύτερο φάουλ ο γκάρτ των γηπεδούχων. Ο Κακιούζης για τρεις, άστοχος στο rebound από τον Κάιλς. 59-43, 39 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Μασάμπα, ο Τόμιτς με πλάτη στον Τσούπ. Ο Κάιλς για τρεις, άστοχος αυτή τη φορά. Το rebound ήρθε με δύναμη, θα το πάρει ο Evans. Τσούπ. Κούνας. Θα πω έλεγχει σχεδόν όλο το χρόνο δικό της. Θα μείνει ένα δευτερόλεπτο για την ΕΘΑ. Αν ροκανίσει όλο το διαθέσιμο κομμάτι που έχει για την επίθεσή του το ΑΠΟΕΛ. Ο Τσούπ. Άστοχος από κοντινή απόσταση. Τραβούν τα μαλλιά του στον πάγκο το ΑΠΟΕΛ. Εντυπωσιακό καλάθι από το Φέργκισον. Αν έχει ακουστεί η κόρνα της γραμματείας, δεν μετράει το καλάθι. Αν το έχουμε το replay, παρακαλώ να το δούμε, γιατί είναι από τις πιο ωραίες προσπάθειες που είδαμε όσον αφορά το τελευταίο καλάθι του Φέργκισον. Εκτός χρόνου όμως, το 59-43, εδώ βλέπετε, κοιτάξτε, έχει λήξει το δεκάλεπτο, καρφώνει εντυπωσιακά ο Φέργκισον, αλλά έχει λήξει, σωστά δεν μετράει το καλάθι αυτό για την ομάδα της ΕΘΑ. 59-43, πάμε σε διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι φίλοι συνδρομητές της ΣΥΤΑ Vision, έχουμε επιστρέψει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο πλέον και καθοριστικό. Η ΕΘΑ είναι μπροστά στο σκορ σταθερά από το ξεκίνημα ουσιαστικά του αγώνα, με τη διαφορά να είναι στους 16 πόντους αυτή την ώρα. 59-43, προσπάθεια από τον Μασάμπα, δεν θα τα καταφέρει. Φτάσε μία ανάσα από το lay-up, χωρίς πάντως να πετύχει το καλάθι. Ο Κούνας τρέχει το ΑΠΟΕΛ τώρα με τον Evans, υποπίεση από τον Μασάμπα. Ο Κούνας και πάλι ο Γουτς, δύο πόντους προσπάθεια, εύστοχος, 59-45. Το ΑΠΟΕΛ είναι αναγκασμένοι, άρη πλέον να τα παίξουν όλα για όλα. Ένα δεκάλεπτο μένει για να κυνηγήσουν τις όποιες ελπίδες έχουν για να πάρουν από σήμερα το εισιτήριο για τον τελικό. Ναι, απλά να μεταφέρουμε τις οδηγίες του Θανάση Παπαχαντζή, γιατί δεν έβγαζε ενέργεια και αυτοεπίθεση το ΑΠΟΕΛ. Αυτό ζήτησε. Θέλει περισσότερες μάχες στο παρκέ. Θέλει περισσότερη ενέργεια, αυτοεπίθεση και συγκέντρωση προκειμένου να δημιουργήσει η ομάδα, γιατί αυτό δεν γίνεται στο σημερινό παιχνίδι, σύμφωνα με τον Ελλαδίτη τεχνικό. Λοιπόν, το ΑΠΟΕΛ με... να έχει την επίθεση με τον Κούνα, Κακιούζης. Ζήτησε μπάλα ο Ρόμπερτσον, κράτησε ο Κακιούζης, έδωσε για τον Κούνα. Ζητούν φάουλ του Μασάμπα το ΑΠΟΕΛ. Ο Γουτς για τρεις ο Κακιούζης. Μπήκε, βγήκε η μπάλα, άστοχος με τον Φέργκισον να μαζεύει εύκολα το rebound. Ράσελ, Μασάμπα, ο Φέργκισον, ο Ράσελ, προσπάθεια για δύο, άστοχος ο Φέργκισον στη μάχη του αέρα, ο Τόμιτς τελικά, το rebound για την ΕΘΑ. Πάλι ο Ράσελ βρίσκει το χώρο, εντυπωσιακό κόψιμο πήγε να βγει από τον Woods, φάουλ για τον Αμερικανό το ΑΠΟΕΛ που θα αποβληθεί, φτάνει στα 5 φάουλ. Πλήγμα για το ΑΠΟΕΛ, ο σέντερ του, ο βασικός σέντερ του θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο κομμάτι του αγώνα. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Με τον Ράσελ να πηγαίνει στις βολές, τον Γουτς να βγαίνει εκτός και τον Εμάνια Τσούπ, τον Ντέγιαν Τσούπ να είναι πάλι στο παρκέ. Πρώτος παίχτης που αποβάλλεται και για τον ΑΠΟΕΛ μετά τον Ρος της ΕΘΑ. Και πλέον πρέπει να δώσει περισσότερες μάχες ο Τσούπ τώρα στο 5 για τον ΑΠΟΕΛ.
που είχε προβλήματα πάντως καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα με τον Φέργκισον κυρίως. Το ΑΠΟΕΛ, αν θέλει να καλύψει την διαφορά των 14 τώρα πόντων, θα πρέπει να δείξει, να βγάλει ένα ξέσπασμα στο παιχνίδι του, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια του τετάρτου δεκαλέπτου. Λοιπόν, στην πρώτη βολή ο Ράσελ ήταν άστοχος, έχει 5 πόντους συνολικά στο παιχνίδι. Άστοχος και στην δεύτερη το rebound ο Φέργκισον, με δεύτερη προσπάθεια πήρε ένα παίκτη ο οποίο δείχνει να είναι κλειδί για την ΕΘΑ. Έχει κερδίσει πάρα πολλές μάχες στον αέρα μαζί με τον Κάιλς. Είναι οι δύο πρώτοι σκόρερ για την ομάδα της Έγκομης. 20 πόντους έχει ο Κάιλς, 12 ο Φέργκισον, 32 συνολικά. Κάτι περισσότερο από τους μισούς για την ΕΘΑ αυτοί οι δύο καλαθοσφαιριστές. Ναι, φάουλ είναι του αυτοί που κάνουν τώρα τη διαφορά. Ναι, Άρη. Χαμηλά το φάουλ του Evans, το είναι το τέταρτο. Για τον γκάρτ των γαλαζοκυτρίνων. Η ΕΘΑ πάντως Άλκη έχει και δεύτερες επιθέσεις από τα επιθετικά rebound που κερδίζει αυτό το δεκάλεπτο. Ο Μασάμπα τρίτο jump shoot στη σειρά που δεν καταφέρει να σκοράρει. Ναι. Κούνας. Κοντά του ο Ράσελ, ο Κούνας υποπίεση για τον Τσούπ. Άστοχος πάλι από κοντά, προσπάθησε το rebound. Ο Σέρβος δεν θα τα καταφέρει. Έχει πρόβλημα στο τελείωμα των φάσεων ο Τσούπ και στοιχίζει αυτό για το ΑΠΟΕΛ. Ο Φέργκισον παίρνει ένα ακόμα rebound. Μασάμπα, η ΕΘΑ που έχει 9 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση. Τόμιτς με πλάτη τον Μιχάλη Κακιούζ υποπίεση. Ο Τσούπ δεν μπόρεσε πάλι ο Τόμιτς. Ο Ράσελ για 2, εύστοχος. Για να δούμε αν έχει τελειώσει. Ζητούν τώρα να μην μετρήσει το καλάθι του ΑΠΟΕΛ. Γιατί δεν πέρασε τη Στεφάνη, φωνάζουν οι γαλαζοκίτρινοι. Πρέπει να δούμε το rebound, να δούμε αν έχουν βάσει οι διαμαρτυρίες τους. Πάντως το καλάθι έχει μετρήσει. Λοιπόν, να το δούμε. Εδώ είναι η λήξη της επίθεσης. Δεν είδαμε από την προηγούμενη φάση αν στην πρώτη επιλογή σουτ πέρασε το Στεφάνη μπάλα. Αν έχουμε καλύτερο replay. Αν έχουμε replay, κάποιο replay να το δούμε. Μπορεί να μας διαφωτίσει. Ωραία, να περιμένουμε, να ευχαριστήσω τα παιδιά στο VAN. Λοιπόν, όταν έχουμε διαθέσιμο replay να το δούμε. Λοιπόν, εδώ. Εδώ σηκώνεται ο Τσούπ, δεν πέρασε το Στεφάνη μπάλα. Και βγαίνει εκτός, ξαναπαίρνει το rebound και σκοράρει ο Ράσελ. Μάλιστα. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Γι' αυτό και διαμαρτυρήθηκε το ΑΠΟΕΛ. Φάουλ στον Κούνα από τον Ράσελ, αν προλαμβάνω το καλά. Έλα. ...61-45 στο συν 16 διαφορά, 7 και 17. Πριν το τέλος πλέον του αγώνα. Είμαστε στο τέταρτο δεκάλεπτο σε ένα παιχνίδι το οποίο μας έχει προσφέρει κατά διαστήματα εξαιρετικό θέαμα από τις δύο ομάδες. Διαφορά που έκτισε η ΕΘΑ από το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου παραμένει σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή 15-16 πόντους. Θα πω έλεγα μια προσπάθεια να φτάσει μέχρι το συν 11, μέχρι το πλην 11. Εδώ ένα τρίποντα από τον Μασάμπα. Πάει κι άλλο η διαφορά στους 19 από τις τώρα. 64-45. Στο μπάσκετ Άρη έχουμε δει πολλά σενάρια, έτσι. Να αλλάζουν παιχνίδια με διαφορές μεγάλες μέσα σε 2-3 λεπτά. Αλλά τώρα το ΑΠΟΕΛ δείχνει εγκλωβισμένο με τις κακές επιλογές του κιόλας στην επίθεση. Ο Τσούπ είναι σε πάρα πολύ κακή βραδιά. Και το ΑΠΟΕΛ χάνει απλά, λέει, άφαρτη. Και εδώ καρφώνει με εντυπωσιακό τρόπο ο Φέργκισον. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η μέγιστη διαφορά στο παιχνίδι. 21 πόντους για την ΕΘΑ. Το ΑΠΟΕΛ δείχνει να τα έχει χαμένα. Πάμε σε διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε αμέσως με το τελευταίο κομμάτι. Έχουμε επιστρέψει για το τελευταίο πλέον δεκάλεπτο. Είμαστε στα 6:33 πριν το τέλος του αγώνα. Άρη, οδηγίες στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Τι λέχτηκε? Εντάξει, λέχτηκε πως δεν είναι διεκδικητικοί οι παίχτες του Θανάση Παπαχαντζή.
τα έψαλε αρκετά στους καλαθοσφαιριστές του, λέγοντάς τους πως με αυτή την ψυχολογία δεν κερδίζουμε ούτε του χρόνου. Η χαρακτηριστική ατάκα του προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Αλλά πώς μπορεί να γυρίσει μια διαφορά μπορεί... 21 πόντων τώρα το ΑΠΟΕΛ. Για να γυρίσει, τουλάχιστον θέλει να συμμαζέψει τη διαφορά. Ναι. Αυτό είπε αρχικά στους παίκτες του. Να μπει ξανά μέσα, να αφήσει περισσότερες φορές την μπάλα στο καλάθι. Γιατί και τα απλά lay-up που χάθηκαν πριν ήταν θέματα ψυχολογίας. Δεν γίνεται από το απλά lay-up να μην μπαίνουν από τους παίκτες του και στη συνέχεια να μην τρέχουν πίσω στους ευνηδιασμούς που έβγαλε η ΕΘΑ. Θέλει να παλεύουν περισσότερο. Μάχη στον αέρα με τον Φέργιουσον τελικά να παίρνει το φάουλ από τον Τσου στην προηγούμενη φάση και καθώς τα λέγαμε με τον Άρη. Να θυμίσω ότι η μεγαλύτερη διαφορά σε αυτή τη σειρά των ημιτελικών ανάμεσα σε ΕΘΑ και ΑΠΟΕΛ ήταν στο τρίτο παιχνίδι, όταν και το ΑΠΟΕΛ κέρδισε στο Λευκόθεο με 71-52 με 19 από τη διαφορά. Αυτή την ώρα είναι στο σύν 21, βέβαια υπάρχει χρόνο στο παιχνίδι, αλλά η ΕΘΑ δείχνει ότι επιστρέφει με εμφαντικό τρόπο στην σειρά των αγώνων και είναι πάρα πολύ κοντά στο να στείλει σε πέμπτο αγώνα την σειρά των ημιτελικών στο γειτονικό Λευκόθεο. Εδώ είναι άστοχος ο Κάιλς και είναι είδηση όταν ο Κάιλς χάνει προσπάθειες αστοχή είτε για δίποντο είτε για τρίποντο. Πρώτο σκόρερ του αγώνα και MVP της αναμέτρησης όπως όλα δείχνουν. Ο Κακιούζης δεν μπόρεσε, πήρε ο Κάιλς. Ο Φέργκισον ύπταται, έγινε όμως το λάθος. Ήθελε να δώσει με εντυπωσιακό τρόπο στον Κάιλς χωρίς να τα καταφέρει. Φάουλ του Μασάμπα, τρίτο στο παιχνίδι. Είτε τα τέταρτο. Τέταρτο για τον Μασάμπα στην αναμέτρηση. Στα 5 και 23 πριν το τέλος του αγώνα. Δεν υπάρχει καθαρό μυαλό, Άλκη. Επιστρατεύονται Νεοφύτου και Σιζόπουλος λογικά για περισσότερο ξύλο στην άμυνα. Αυτό που θέλει το ΑΠΟΕΛ πρώτος θα είναι να μαζέψει το σκορ για λόγους ψυχολογίας. Σαφώς και είναι πολύ δύσκολο να καλύψεις μια τέτοια διαφορά, 21 πόντων. Και με πολύ κοντό σχήμα το ΑΠΟΕΛ. Έτσι τώρα με τον Σιζόπουλο, τον Νεοφύτου, βγήκε εκτός και ο Κακιούζης και έχουν μείνει ως ψηλή πλέον ο Τσούπ με τον Εύανς. Ναι, στο 4 ο Εύανς, στο 5 ο Τσούπ. Με προσαρμογές άμυνας. Εντάξει, με πεντάρι 2-2. Δεν λες ότι είναι καθαρό μου πεντάρι. Εν πάση περιπτώσει, υπό τις συνθήκες το ΑΠΟΕΛ παίζει με τον Σέρβο ως σέντερ το παιχνίδι. Νεοφύτου για τον Εύανς για τρεις, αυτός υποπίεση άστοχος. Και θέλω να δω το ποσοστό του ΑΠΟΕΛ στα τρίποντα, είναι 6 στα 22, 28-27%. Είναι το ποσοστό του ΑΠΟΕΛ στα τρίποντα στο σημερινό παιχνίδι. Η ΕΘΑ που έχει 36,8%, 7 στα 19. Φέργκισον. Μπάλα εκτός από τα χέρια του Νεοφύτου. Πήγε να κλέψει ο Νεοφύτου. Πήγε να κλέψει. Δεν κατάφερε να βοηθήσει ουσιαστικά τον Εύανς. Έδωσε ξανά την μπάλα στην ΕΘΑ που έχει 5 δευτερόλεπτα για να τελειώσει την επίθεση. Φάουλ, σφύριγμα πάνω εκτός στον Νεοφύτου, από τον Ράσελ. Ναι. Προσπάθησε να ξεμαρκαριστεί από τον Νεοφύτου ο Ράσελ και υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ. Μέσα ο Τατ, να δούμε ποιον θα βγάλει τώρα ο κύριος Παπαχατζής. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση, όντως υπήρχε φάουλ από τον Ράσελ στο replay. Το επιθετικό του Ράσελ είναι το τρίτο για τον Αμερικάνο της ΕΘΑ. Λοιπόν, ο Ρόμπερτσον εκτός, μέσα ο Τατ. Θυμίζω εκτός αγώνα από πλευράς ΕΘΑ ο Ρος, από πλευράς από Ελο Γουτζ. Εδώ και αρκετή ώρα και οι δύο. Ο Τατ δεν έχει αλλάξει κάτι στη διαφορά. Για τρεις ο Σιζόπουλος, πάλι άστοχος. Το ΑΠΟΕΛ που είναι σήμερα η ομάδα που έχει κάκιστα ποσοστά στα τρίποντα, κάτι που είχε η ΕΘΑ στο προηγούμενο παιχνίδι, με 5 στα 34. Σήμερα είναι η σειρά του ΑΠΟΕΛ να είναι πάρα πολύ κακό στις προσπάθειες από τη γραμμή των 6.75. Νεοφύτου, καλάθι, μπήκε τελικά η μπάλα από τον Εύανς, 66-47. Θα λέγαμε καλάθι με περιπέτεια, όπως κύλησε η μπάλα στο καλάθι της ΕΘΑ. Γι' αυτό είπα καλάθι και περίμενα, γιατί έκανε τους κύκλους στην μπάλα και τελικά έμεινε μέσα. Αναστασιάδης, Κάιλς, βρήκε το διάδρομο, δεν θα καρφώσει, με υπερβολική σιγουριά νομίζω και είχαν το καλάθι. Ο Τατ, το ΑΠΟΕΛ θέλει να τρέξει. Εύανς για τρεις, εύστοχος, 66-50. Ίστατη προσπάθεια από το ΑΠΟΕΛ
κατεβάζει διαφορά από τους 21 στους 16 πόντους. Φωνάξαν από τον πάγκο τον Γαλάζο και τρένουν για φάουλ πριν στον νεοφύτου. Γι' αυτό δέχεται κάποιες παρατηρήσεις ο κ. Πιλοίδης από τον συμπατριότητα τον Μιχάλη Πετρογκάκιουτζη. Φάουλ από τον νεοφύτου αυτή τη φορά πάνω στο Ράσελ. 3 και 17 πριν το τέλος του αγώνα. Θα έχει πάει στα 5 φάουλ, 5 τώρα και για τον ΑΠΟΕΛ. Οπότε θα έχουμε βολές συνεχώς. Οπότε βλέπουμε από εδώ και πέρα φάουλ. Θα έχουμε πολλές βολές. Είναι ούτως ή άλλως το story που επαναλαμβάνεται συνεχώς στα παιχνίδια του μπάσκετ. 3 και 17, τα οποία μπορεί να είναι διπλάσιος και παραπάνω χρόνος όσον αφορά το τελευταίο σφύριγμα για το σημερινό παιχνίδι. Για να ακούσουμε την κόρνα της γραμματείας. Λοιπόν, 67-50, 68-50 με τις δύο εύστοχες βολές του Νίκ Ράσελ, ο οποίος φτάνει στους 9 πόντους. Ο Τατ, το πίεσε από τον Ράσελ, βρήκε το χώρο, θα σκοράρει, όχι. Θα πάρει το φάουλ και θα πάει στις βολές, ο γκάρ του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος σήμερα έχει πετύχει μόλις 2 πόντους. Από όπου θα προσπαθήσει να συμμαζέψει και πάλι τη διαφορά στους 16 με τον Τατ στην πρώτη του βολή. Εύστοχος, 68-51. Δεύτερη βολή τώρα για τον Αμερικανό. Εύστοχη και αυτή, 68-52. Η εβδομάδα της Έγκομης τώρα και τον Μασάμπα, ο οποίος είναι στα 4 φάουλ. Φέργκισον. Υπάρχει επιθετικό φάουλ εδώ από τον σέντερ της ΕΦΑ. Θα το σφυρίξει ο Νίκος Όμος. Στήθηκε σωστά ο Σιζόπουλος εδώ, ναι, και πήρε το φάουλ από τον σέντερ της ΕΦΑ. Όντως. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Είδατε και το replay. Όντως είναι σωστό το σφύριγμα των διαιτητών. Ο Τατ. Τσουπ. Για τον Τατ, ο Evans κάνει την κίνηση και η μπάλα βγαίνει άμυνα από πλευράς ΕΘΑ, πάλι άστοχος ο Τσουπ. Φέργκισον, Αναστασιάδης, κράτησε μπάλα, δεν επιχείρησε το τρίποντο, Μασάμπα. Για τον Αναστασιάδη, υποπίεση για τρεις. Το rebound από τον Τόμιτς. Η μπάλα είναι για την ΕΘΑ, αφού βγήκε εκτός από το Σιζόπουλο, σύμφωνα με τον κύριο Πιλοίδη. Όλα αυτά, 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του σημερινού παιχνιδιού. Έχει λήξει ο χρόνος του 24 και έχει η μπάλα πάει στο ΑΠΟΕΛ. Σωστά, σωστά. Οπότε παίζει το ΑΠΟΕΛ, έχει την κατοχή της μπάλας. Υπολείπεται 16 πόντων τώρα της ΕΘΑ. Μόνο με θαύμα μπορεί να κερδίσει τώρα το ΑΠΟΕΛ. Είπαμε, στο μπάσκετ έχουμε δει πολλά, αλλά όντως χρειάζεται ένα μεγάλο θαύμα το ΑΠΟΕΛ για να πάρει τη νίκη. Ένα ΑΠΟΕΛ που είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά ευστοχίας τους, είτε εντός είτε εκτός παιδιάς, και αυτό πληρώνει η ομάδα του Θανάση Παπαχατζή. Η ΕΘΑ ευτύχησε να έχει σε σπουδαία βραδιά τον Κάιλς αλλά και τον Φέργκισον. Ο Αναστασιάδης για τρεις, άστοχος το rebound από τον Evans. Ουσιαστικά έχουν τελειώσει τα πάντα. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι τη διαφορά στο σημερινό παιχνίδι. Ένα ακόμα λάθος αυτή τη φορά από τον νεοφύτου. Η ΕΦΑ θα πανηγυρίσει την δεύτερη νίκη της αυτή τη σειρά των αγώνων στα ημιτελικά του φετινού πρωταθλήματος στην πρώτη κατηγορία και θα πάει πλέον τη σειρά σε ένα πέμπτο αγώνα, την ερχόμενη Πέμπτη στο Λευκόθεο. Εκεί θα κριθούν τα πάντα. Να δούμε αν θα μιλήσει η έδρα για μία ακόμα φορά. Θυμίζω ότι σε αυτή τη σειρά των αγώνων είχαμε 2 break σε έδρες στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι από ΕΘΑ και από ΕΛ αντίστοιχα. Στη συνέχεια το ΑΠΟΕΛ πήρε τη νίκη στο τρίτο παιχνίδι στην έδρα του στο Λευκόθεο. Μασάμπα δείχνει να έχει πρόβλημα τραυματισμού, δείχνει να πονάει. Βλέπετε εδώ το πλάνο με τον γκάρ της ΕΘΑ. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση με τον τραυματισμό του Μασάμπα. Ένα λεπτό πριν το τέλος του σημερινού αγώνα. Ψηλά στη γάμπα το πρόβλημα του Μασάμπα, στο δεξί πόδι του Αμερικάνου Σουηδού.
να υπάρχει μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Βλέποντας και πλάνα highlight από τους πάγκους, από τους δύο προπονητές, τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη και τον Θανάση Παπαχατζή. Άρη, δεν ξέρω αν θα πας κοντά να ακούσει τι λέει ο Γκάρτης. Θα όχι, να μείνεις εδώ, γιατί νομίζω σηκώνεται σιγά σιγά. Εντάξει, χρειάζεται να συνεχίσει ο Μασάμπα, γιατί υπάρχει και πέμπτο παιχνίδι. Η ΕΘΑ κερδίζει το δεύτερο ροζ φύλλο αγώνα. 2 έχει και το ΑΠΟΕΛ και πλέον όλα θα παιχτούν στο Λευκόθεο. Νομίζω πως δεν υφίσταται λόγος για το ποιος είναι ο τελικός νικητής στο σημερινό παιχνίδι. Βέβαια, είπαμε, αυτό που μένα μάθουμε είναι η διαφορά. Η διαφορά των πόντων που στην τελική δεν έχει σημασία. Σημασία έχουν οι νίκες. Και την νίκη θα διεκδικήσουν στο τελευταίο παιχνίδι η ΕΘΑ και το ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα για την ΕΘΑ είναι σπουδαία νίκη όσον αφορά και την ψυχολογική σημασία πέρα από το ουσιαστικό. Γιατί αν έχανε σήμερα η ομάδα της ΕΘΑ, ήταν τελειωμένη η κουβέντα όσον αφορά την παρουσία της στον τελικό. Παίρνει όμως σπουδαία ψυχολογική ένεση για το τελευταίο παιχνίδι, επικρατώντας με την μεγαλύτερη διαφορά σε νίκη της αυτή τη σειρά των αγώνων απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, περιμένουμε τον Μασάμπα να βγει σιγά σιγά εκτός από το παιχνίδι. Θα βγει εκεί υποβασταζόμενος από τον Κάιλς και τον Αναστασιάδη για να επαναρχίσει και να ολοκληρωθεί σε πολύ λίγο το παιχνίδι. Ο κορυφαίος εκ των κορυφαίων και αυτός από πλευράς ΕΘΑ στο σημερινό παιχνίδι. Ο Μασάμπα, ο οποίος σκόραρε 6 πόντους, αλλά ήταν γενικά η προσφορά του σημαντική. Έδωσε 7 assist, πήρε και 6 rebound. Παίχτης που δεν είναι και πρώτο μπόι, αυτό που λέμε ψηλό παιδί, 1,85, αλλά θυμίζει Ταύρο σε αλλοπολείο μέσα στο γήπεδο σε πολλές στιγμές. Ένα πάρα πολύ δυνατό παιδί. Evans για 3, εύστοχος. 68-55 στους 13 πόντους η διαφορά για το ΑΠΟΕΛ, για την ΕΘΑ μάλλον, απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Κάιλς, Τόμιτς. Ο Αναστασιάδης για 3, μέσα. Απάντηση στο τρίποντο του ΑΠΟΕΛ από τον πολύπειρο Γιώργο Αναστασιάδη. 71-55. Και εδώ υπάρχει φάουλ. Όχι, υπάρχουν βήματα. Μπάλα είναι για την ΕΘΑ. Μένουν 26 πόντους. Είδατε πάλι την προηγούμενη προσπάθεια, το τρίποντο από τον Αναστασιάδη και τα βήματα. Νομίζω του πιο κακού παίκτη σήμερα του ΑΠΟΕΛ στο παρκέ, του Τσουπ, ο οποίος δεν πέτυχε κανένα πόντο. Είχε μηδαμινή γενικά προσφορά με μόλις 3 rebound, ενώ έπαιξε για μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που το ΑΠΟΕΛ είχε εκτός τον Γουτς. Για 3 ο Κάιλς για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα και την ΕΘΑ να κερδίζει με 19 πόντους. Αυτή είναι η τελική διαφορά, 74-55 με την τρίποντη βόμβα από τον Κάιλς, 23 πόντους. Αυτός είναι και ο MVP του αγώνα. Σε μια σπουδαία βραδιά για τους γηπεδούχους. Η ΕΘΑ, η οποία πλέον ισοφαρίζει σε 2-2 σε αυτή την σειρά των αγώνων. Και πάμε για έναν πέμπτο ημιτελικό στο Λευκόθεο, εκεί όπου θα κριθούν τα πάντα όσον αφορά την ομάδα που θα βρεθεί στον τελικό, τη μία από τις δύο ομάδες που θα βρεθεί στο φετινό τελικό του πρωταθλήματος. Η ΕΘΑ κερδίζει με 74-55, βλέποντας και τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ αλλά και τους παίχτες της ΕΘΑ εδώ, με Ζαχαρίο, Αναστασιάδη, Κάιλς και τους υπόλοιπους. Δικαιότατη νίκη για την ομάδα της ΕΚΟΜΗ. Ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Έκτισε μια διαφορά σταθερά μετά το δεύτερο δεκάλεπτο. Θυμίζω ότι η πρώτη περίοδος έδειξε με 22-20, 46-31 το ημίχρονο, με 15 πόντους διαφορά για την ΕΘΑ. 59-43 στο συν 16 και στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Και το παιχνίδι ολοκληρώνεται με το τελικό 74-55. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με διαφημίσεις. Μετά, μάλλον, με τις διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις με ρεπορτάζ.
Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στο Ελευθερία. Έχει ολοκληρωθεί πριν από λίγο το παιχνίδι ανάμεσα στην ΕΘΑ και το ΑΠΟΕΛ. Πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα της Έγκομης. 74-55 το σκορ του αγώνα. 2-2 πλέον στη σειρά των αγώνων. Γιώργος Αναστασιάδης δίπλα μου εδώ στο χώρο σχολιασμού. Γιώργο, καλώς ήρθες. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Μια εμφάνιση, νομίζω, η καλύτερη σε αυτή τη σειρά των αγώνων από την πλευρά σας, βλέποντας και το σκορ, ή θεωρείς ότι φτάσατε σε αυτά τα επίπεδα και ευστοχίας και αποτελεσματικότητας και σε μία από τις προηγούμενες αναμετρήσεις? Κοίταξε, νομίζω, εντάξει, δεν παίζει ρόλο σε ποιο παιχνίδι παίζουμε καλά. Τα play-offs είναι καθαρά ποιος θα κερδίσει, έστω και με ένα πόντο. Έχω την εντύπωση ότι το καλύτερο μας παιχνίδι ήταν το πρώτο μέσα στο Λευκόθια, διότι παίζαμε εκτός έδρας, είμαστε πιο συγκεντρωμένοι. Και πήρα μια πολύ μεγάλη νίκη τώρα. Όπως και να έχει, κερδίσαμε σήμερα ένα παιχνίδι το οποίο παίζαμε το τελευταίο μας χαρτί. Με ήττα αποχωρούσαμε από το πρωτάθλημα. Παίξαμε καλύτερα, ήμασταν καλύτεροι σε όλο το παιχνίδι και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Όσο και στο ΑΠΟΕΛ φυσικά που έφτασε μέχρι εδώ δικαία. Μάλιστα. Βλέποντας και στιγμιότυπα, Γιώργο, από το σημερινό παιχνίδι, είχατε ένα Kyle σε εκπληκτική βραδιά. Πρώτο σκόρερ στο παιχνίδι, 23 πόντους. Σπουδαίο παιχνίδι και από τον Ferguson, έτσι για να σταθώ λίγο σε κάποιους από τους παίχτες που ήταν πρωταγωνιστές. Αν και νομίζω ότι εκμεταλλευτήκατε στο έπακρο την ομαδικότητα που διακρίνει την ΕΘΑ για να φτάσετε σε αυτή τη νίκη με 19 πόντους διαφορά σε ουσιαστικά απαντώντας στο 71-52 το ΑΠΟΕΛ και στην ίδια διαφορά πόντων με σχέση με το τρίτο παιχνίδι. Εντάξει, όπως είπα και πριν, δεν παίζει ρόλο η διαφορά. Παίζει ρόλο και με ένα πόντο να κερδίσει νίκη. Έτσι είναι τα play-offs. Αλλά ναι, πιστεύω ότι αυτό που πες είναι πολύ σωστό, ότι είμαστε πολύ ομαδικοί γενικά σε όλη τη χρονιά. Αλλά ειδικά στο σημερινό παιχνίδι, λόγω του ίδιου του ΑΒΟΕΛ αγωνίζεται ως επιτοπλίστων με άμυνα ζώνης, χρειάζεται να είμαστε ομαδικοί. Δεν μπορούμε να παίζουμε ένας παίχτης να κάνει όλη τη δουλειά. Είναι γενικά, είναι μέσα από την ομάδα που βγαίνει ένα σύστημα για να μπορεί να σκοράρει εύκολα. Εκμεταλλευτήκατε το γεγονός ότι κάποιοι από τους βασικούς του ΑΠΟΕΛ φορτώθηκαν με φάουλ νωρίς. Έχασε και τον Woods σε χρονικό σημείο που για μένα είχε καθαρίσει το παιχνίδι, αλλά εν πάση περιπτώσει σχεδόν σε όλο το τέταρτο δεκάλεπτο δεν ήταν διαθέσιμος ο σέντερ του ΑΠΟΕΛ. Εκεί όπου κερδίσατε πάρα πολλές μάχες, λέει, στον αέρα, βλέποντας και τα στατιστικά τα οποία υπήρχαν εκατέρωθεν. Κοίταξε, είναι στόχος ο Woods, είναι ο μοναδικός ψηλός, το βασικός βαρετός ψηλός που έχουν και είναι στόχος να τον φορτώσουμε φάλα από την αρχή, να είναι πιο εύκολο το παιχνίδι μας. Έτσι και έγινε, αλλά νομίζω ότι η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη τη στιγμή που βγήκε ο Woods που αποχωρήσε το 5 φάουλ. Τώρα η συνέχεια τη λέει, έχετε το πέμπτο και τελευταίο ημιτελικό, τελικό ουσιαστικά, συσσαγωγικά για εσάς και το ΑΠΟΕΛ, αφού μία από τις δύο ομάδες παίρνει εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Δυστυχώς μπορώ να πω, διότι πιστεύω η προσωπική μου άποψη γενικά σε όλο το πρωτάθλημα, το ΑΠΟΕΛ και θα πιστεύω ότι είναι πιο σταθερές και πιο καλές ομάδες στο πρωτάθλημα, ναι. Δυστυχώς. Σίγουρα το επόμενο παιχνίδι ένας από τους δύο αποχωρήσει. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς που θα παραμείνουμε και θα περάσουμε στον τελικό. Είναι ένας τελικός, όλα παίζονται. Θα πάμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε, αλλά ας μην ξεχνούμε ότι παίζουμε με ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο και πρέπει να δώσουμε 100% αν θέλουμε να έχουμε πιθανότητα να περάσουμε. Η έδρα έσπασε πάντως μία φορά από εσάς στο πρώτο παιχνίδι. Πλέον ο στόχος σας είναι να το κάνετε και στο τελευταίο για να πάτε στον τελικό. Γιατί μόνο έτσι μπορείτε να προκριθείτε στον τελικό. Ναι, έτσι είναι. Αυτός είναι ο στόχος. Αν πρέπει να πας εκεί να κερδίσεις. Αν έχεις την ψυχή και την ψυχραιμία σε αυτό το δύσκολο γήπεδο, πιστεύω ότι μπορούμε να καταφέρουμε να κερδίσουμε να πάμε στον τελικό. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ό,τι καλύτερο για τον επόμενο αγώνα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιώργο Αναστασιάδη. Πάμε να γυρίσει η κάμερα, να δούμε τα στατιστικά και να γυρίσει σε πολύ λίγο η κάμερα στον Άρη Κυριάκου, γιατί έχει κοντά τον πρόεδρο της ΕΘΑ. Λοιπόν, εδώ είναι τα στατιστικά μας. 74-55 τελικό σκορ. Στη γραμμή των βολών το ΑΠΟΕΛ είχε 100%, η ΕΘΑ 77% με 17-22. Από εκεί και πέρα όμως ήταν η ομάδα της Έγκομης που είχε το πάνω χέρι στα δίποντα. 15-35, 10-35 το ΑΠΟΕΛ. 9-21 τρίποντα οι γηπεδούχοι, 8-26 το ΑΠΟΕΛ με τα αντίστοιχα ποσοστά 43% και 31%. Στα rebound υπεροχή για τους γηπεδούχους 41-32. Τα turnovers 3-7, assist 14-10 και foul 20-23. Πάμε στον Άρη Κυριάκου.
Ο ηγέτη της ΕΘΑ, Πάνικο Κωνσταντίνου, καταρχήν συγχαρητήρια. Μεγάλη νίκη με σκορ σήμερα για την ομάδα σας. Νομίζω όμως πως το κλειδί, αν εξαιρεθούν τα σουτ που μπήκαν σήμερα σε αντίθεση με τα σουτ που δεν μπήκαν στο Λευκόθεο, ήταν και η ψυχολογία που είχε η ομάδα της ΕΘΑ από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Πώς είδατε εσείς το παιχνίδι και αν μπορεί η ΕΘΑ να κάνει ακόμη ένα break στο Λευκόθεο στο πέμπτο παιχνίδι. Καταρχήν ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστημένος διότι η ομάδα μου απέδειξε απόψε ότι μπορεί να παίξει πολύ καλό μπάσκετ για πολλωστή φορά. Επίσης απόψε έχει τελειώσει και ο μύθος της ζώνης που εφάρμοσε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ τα τελευταία δύο παιχνίδια και με αυτόν τον τρόπο μας κέρδισαν. Οπότε ναι, όπως είχα πει χθες τα παιδιά στην προπόνηση, εγώ είμαι βέβαιος ότι αν κερδίζαμε τον απόψινό αγώνα, επιστρέφοντας στο Λευκόθεο, νομίζω ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε το 3-2, γιατί το αποδείξαμε πολλές φορές φέτος. Κερδίσαμε τον ΑΠΟΕΛ δύο φορές στο Λευκόθεο και είμαστε αισιόδοξοι. Είναι βέβαια πολύ δύσκολο, γιατί μιλούμε για την ομάδα που τελείωσε πρώτη στο regular season. Θα πάμε εκεί να ευχαριστηθούμε τον αγώνα. Ελπίζω να υπάρξουν κανονικές συνθήκες αγώνα και ο καλύτερος να κερδίσει. Μιλήσατε για ζώνη και πώς πάει η ζώνη. Η ζώνη θα σπάσει με σουτ. Και σαφώς η ΕΘΑ χρειάζεται και τα σωστά σουτ στο Λευκόθεο, σουτ ψυχολογίας που θα τις δώσουν έναυσμα. Πιστεύετε πως μπορούν να μην επηρεαστούν πλέον οι παίχτες από την κερκίδα και η ΕΘΑ να πάρει άλλο ένα παιχνίδι? Νομίζω ότι η ζώνη απόψε δεν έσπασε μόνο από τα σουτ. Υπήρχαν και διεισδύσεις. Υπήρχε και η συνεργασία των ψηλών, το 4 και το 5, μέσα στη ρακέτα, που και αυτός είναι ένας τρόπος να σπάσει η άμυνα ζώνης. Και ναι, αποδείξαμε, εφόσον δουλέψαμε σκληρά στις προπονήσεις, ότι μπορούμε να αντεπεξέλθουμε και με την άμυνα ζώνης, οπότε λύθηκε και αυτό το πρόβλημα και πάμε, νομίζω, πανέτοιμοι στο Λευκόθεο για να ξανακερδίσουμε. Ευχαριστώ, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο της ΕΘΑ Έγκομης. Αν έχουμε λίγα δευτερόλεπτα να προσπαθήσουμε να φέρουμε και κάποιον βεβαίως. Από την μεριά του ΑΠΟΕΛ. Βεβαίως και έχεις, Άρη, οπότε να σου δώσω το χρόνο για να έχουμε σε πολύ λίγο ρεπορτάζ και από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Βλέποντας highlight από το σημερινό παιχνίδι, να θυμίσω λοιπόν ότι στο τέταρτο παιχνίδι σε αυτή τη σειρά των ημιτελικών, η ΕΘΑ ήταν η μεγάλη νικήτρια, έκανε 2-2 τη σειρά των αγώνων, επικράτησε του ΑΠΟΕΛ με 74-55, μια σειρά η οποία ξεκίνησε από το Λευκόθεο με την νίκη της ΕΘΑ 65-72. Στο δεύτερο παιχνίδι ήρθε το ΑΠΟΕΛ να κερδίσει εκτός έδρας την ομάδα της Έγκομης με 70-72. Τρίτο παιχνίδι το ΑΠΟΕΛ με συν 19 πόντους 71-52 και στο τέταρτο παιχνίδι η ΕΘΑ απάντησε με το ίδιο νόμισμα όσο αφορά τουλάχιστον τη διαφορά των πόντων. Αν και είπαμε, η διαφορά των πόντων δεν παίζει σημασία. Σημασία έχει η νίκη, το Ρόσφιλο ο αγώνος και από εκεί και πέρα αυτή η ομάδα που θα φτάσει στο τρίτο νικηφόρο αποτέλεσμα είναι αυτή η οποία θα πάρει και το εισιτήριο για τον τελικό του φετινού πρωταθλήματος. Αυτά έτσι όσο αφορά το κομμάτι της σημερινής αναμέτρησης. Βλέπω τον Άρη να πλησιάζει όσο αφορά για ρεπορτάζ από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας μετάδοση με το που έχουμε τον Άρη. Ναι. Λοιπόν, είναι έτοιμος ο Άρης Κυριάκου. Πάμε λοιπόν στον Άρη για ρεπορτάζ από πλευράς ΑΠΟΕΛ και να τα πούμε σε πολύ λίγο για την απόφαση. Ναι, με τον Μιχάλη Κωνσταντινίδη, εκ μέρους της διοίκησης των Γαλαζοκυτρίνων. Μιχάλη, η ομάδα του ΑΠΟΕΛ σήμερα δεν ξέρω αν επηρεάστηκε πολύ από το σουτ της ΕΘΑ. Επηρεάστηκε γενικά στην πορεία του μάτς από το παιχνίδι των γηπεδούχων και το ΑΠΟΕΛ δεν κατάφερε να πάρει σήμερα την τρίτη νίκη που θα τον έστελνε στα τελικά. Έχετε άλλο ένα παιχνίδι στο Λευκόθεο. Τι περιμένετε από την δική σας ομάδα? Πιστεύω σήμερα επικράτησε η ΕΘΑ διότι είχε περισσότερο πάθος στο παιχνίδι. Ελπίζω την Πέμπτη η ομάδα να φανεί αντάξια των δυνατοτήτων της, να παίξει με πάθος, ψυχή και πιστεύω είμαστε την καλύτερη ομάδα για να καταφέρουμε να πάμε στον τελικό. Το ΑΠΟΕΛ σύμφωνα με τους μπασκετικούς έχει κατά τεκμήριον μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ του και θα μπορούσε να, αν είχε σταθερότητα και στην regular season, να κέρδιζε με μεγαλύτερες διαφορές τις αντίπαλες ομάδες.
Περιμένετε πως μπορεί να επηρεάζεται και από, και από τον κόσμο της ομάδας? Σήμερα δεν υπήρχε κόσμο στο ΑΠΟΕΛ, είναι γνωστές οι συνθήκες στο κυπριακό μπάσκετ. Περιμένετε γεμάτο λευκόθεο για να μπορέσετε να κερδίσετε με τον κόσμο σας? Σίγουρα ο κόσμος στο ΑΠΟΕΛ είναι ο έχτες μας παίχτης και θα θέλω να τον καλέσω με τη σειρά μου την Πέμπτη ώρα 5.30 στο Λευκόθεο να στηρίξει την ομάδα για να προχωρήσουμε στον τελικό. Κάτι άλλο να πω, ότι πιστεύω εγώ ότι η ομάδα επαναπαύτηκε με τη μεγάλη διαφορά του προηγούμενου αγώνα και δεν φάνηκε αντάξια του παιχνιδιού. Γι' αυτόν τον λόγο και χάσαμε εύκολα από την ΕΘ. Να σε ευχηθούμε καλή συνέχεια και σας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και από τον Μιχάλη Κωνσταντινίδη Άλκη. Φίλοι και φίλες, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Με το πλάνο στο άδειο πλέον Ελευθερία, είχε αρκετό κόσμο σήμερα στην κεντρική κερκίδα, όχι στην κερκίδα η οποία ήταν αυτή που βλέπουμε στο πλάνο μας. Η ατμόσφαιρα ήταν καλή. Το τελικό αποτέλεσμα, θυμίζω, ΕΘ από 74-55. Φίλες και φίλοι συνδρομητές, εσείς μένετε συντονισμένοι στη ΣΥΤΑ Vision. Ακολουθεί το πολύ μεγάλο παιχνίδι, το πέμπτο παιχνίδι της σειράς των αγώνων την ερχόμενη Πέμπτη στο Λευκόθεο. Από όλα τα παιδιά τα οποία εργάστηκαν για πολλές ώρες για την μετάδοση του σημερινού αγώνα, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.